Η Ελίτα από τότε δεν ήταν καλή άσπρη μέρα στο Λίκ. Την τι, τιμώρησαν τι, τι την Ελίτα γιατί με κάλεσε. Και ακόμα τιμωρείται. Κύριε Αναστασιάδη. Βρέθηκε με τον Ριμπολόβλεφ. Βρέθηκε με τον Ριμπολόβλεφ. Το, το αεροπλάνο αυτό... το μου τον πλήρωνε ο Χρυ Λαζαρή. Ε, όπω υποστηρίζει, έδωσε ενόρκο στην επιτροπή. Ή τον πλήρωνε ο Ριμπολόβλεφ, όπω γράφει ο Δρουσότη στην τάδε σελίδα του βιβλίου Η Βουλή ψήφισε ομόφωνα ειδικών νόμων κατά παραγγελία του Ρώσου. Καμέτε μου έναν νόμο. Με ρωτούν πολλοί αν έχω εμπιστοσύνη τη Επιτροπή τη Αρχή κατά τη Διαφθόρα. Εκείνο που αισθάνθηκα την πίεση και την απειλή περισσότερο ήταν όταν διαπίστωσα ότι παρακολουθούν τι επικοινωνίε μου πριν εκδώσω το βιβλίο. Όταν έγραψα το βιβλίο και ήταν έτοιμο να εκδοθεί, ο Αναστασία με φώναξε και μου είπε: Μην το βγάλει τώρα το βιβλίο, α το μετά και δεν θα σε σηκώσει κανένα απ' εδώ. Είναι ηθικό ενώ βλέπει ότι είναι χάλια κατάσταση εκεί μέσα. Να λε, α, ωραία, α μείνω 18 μήνε, να σημειώσω τι βρωμιέ του και μετά, εγώ αυτό το εξαργυρώσω, α πούμε, σε βιβλία. Είναι ένα εύλογο ερώτημα. Εγώ δεν είδα κάποιον από που που τον κόσμο που ήταν κοντά στον Αναστασιάδη να ήταν ε, διεφθαρμένο ή εκ να βοήθα. Ε, τα πιο πολλά πράγματα τα κάμουν μόνο του. Και τα είδα μετά. Αισθάνθηκα ότι με πρόδωσε, ότι με πούλησε. Ότι, το, το, ότι εγώ έβαλα την ψυχή μου και το όνομα μου και, το, και την αξιοπρέπειά μου και την ηθική μου για έναν άνθρωπο ο οποίο τελικά κλαίγει και πρόεδρο για να πλουτίσει. Ακόμα ένα podcast λοιπόν εδώ στο θέμα online και σήμερα οφείλω να σας πω ότι είμαι λίγο αγχωμένος διότι φιλοξενώ ένα πρόσωπο το οποίο γνωρίζει πάρα πολλά. Πολλά από αυτά που γνωρίζει τα έχει καταθέσει γραπτός κυριολεκτικά σε βιβλία και είναι το πρόσωπο των ε, τελευταίων ημερών, συζητιέται πάρα πολύ και υπάρχει λόγος γι' αυτό. Καλησπέρα σήμερα λοιπόν ο υποψήφιο ευρωβουλευτή τη ΕΒΟΛΤ, ο κύριο Μακάρι Δρουσιώτη. Καλώ ήρθατε. Ευχαριστώ για ε, την πρόσκληση. Πώ είστε καλά, Μια χαρά. Πώ πάει ο αγώνα, ε, Το ίδιο, συνεχίζεται. Έχει, έχει, ο αγώνα για τι ευρωεκλογέ, να ξεκινήσουμε από αυτό. Ε, δεν αρχίσα ακόμη να δραστηριοποιήσω <laughs> <laughs> που είμαι ιδιαίτερα. Πώ τα βλέπετε και πράγμα πράγμα βρίσκω... τα και πράγματα. Δυσκο... Λίγο... Λίγο... Και το βρίσκω λίγο, Επειδή δεν το ξαναγάνω αυτό, μαθαίνω. Ναι. <laughs> <laughs> μου είναι πολύ δύσκολο να πω του άλλου ψήφισε μου. Γιατί είναι δύσκολο? Ε, δεν ξέρω. Ε, ε, δυσκολεύομαι να το πω. Ε, συζητάτε ε, με κόσμο, έχετε βγει στην ε, κοινωνία. Ε, ακόμη όχι, διότι ασχολούμαι ε, ε, εντατικά με την προετοιμασία τη κατάθεση μου στην Ερευνητική Επιτροπή. Οπότε αν είμαι κλειστός σπίτι και ετοιμάζομαι, ε, αυτό είμαι, θα αρχίσω, ελπίζω... Μέσα Απριλίου. Α, μέσα Απριλίου. Ωραία, αφού το ξεκινήσατε έτσι. Ελπίζω ε, 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 να τα καταφέρω. Μακάρι, μακάρι να τα καταφέρετε. Ελπίζω ναι, να τα καταφέρω στην επικοινωνία με τον κόσμο. Δεν σα φοβάμαι γι' αυτό. Ε. <laughs> <laughs> Νομίζω ότι το έχετε. Και, ε. και, <laughs> και έχω την αίσθηση ότι οι νέοι σα ενδιαφέρουν περισσότερο. Ε. Δηλαδή θέλετε, θέλετε αυτό το κοινό. Θέλω, το αγαπάτε ναι. αυτό ναι, το κοινό. Ναι, 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 διότι το μέλλον είναι η νέα γενιά, Είναι οι Είναι η αδικημένη, η αδικημένη γενιά τη Κύπρου. Υπό ε? Διότι έχουν κληρονομήσει όλε τι βρωμιέ των προηγούμενων γεννιών χωρί να φταίνε. Και όχι μόνο αυτόν, του έχω βάλει και σε έναν καλούπι, σε έναν δρόμο που δεν έχει διέξοδο, που δεν μπορούν να σκεφτούν διαφορετικά. Ε, και είναι όμοιροι αυτού του συστήματο. Και στο τέλο βρέθηκαν να διαχειρίζονται με ένα μη βιώσιμο καθεστώ mm -hmm. σε ό,τι αφορά ας πούμε, για το κράτο και την οικονομία και το μέλλον. Υπάρχει μια βεβαιότητα Πού που πάει αυτό ο τόπο. Πάντω έχουν πολλού τρόπου να ενημερώνονται οι νέοι. Είναι και το διαδίκτυο, είναι και τηλεόραση, είναι τα social media. Και Θεωρώ δεν είναι Δευτόρα τυχαίο. Τώρα υπάρχει μια μεγάλη αλλαγή λόγω του social media, αλλά ήδη ναι. οι νέοι έχουν απαξιώσει την πολιτική. Είναι αποστασιοποιημένοι και δεν ξέρω πόσο του ενδιαφέρει ή πόσο έτοιμοι είναι πλέον να ακούσει. Έφτασα σε ένα σημείο που έχουν απορρίψει τα πάντα και πρέπει να του επαναφέρει να ενδιαφερθούν, να νοιαστούν. Είναι εύκολο. Είναι δύσκολο. Και ξεκινά, ξέρετε, και από την παιδεία, από τα σχολεία. Άρα γίνονται λάθη και εκεί, από εκεί ξεκινάει το δράμα, από το, το, το σπίτι και μετά το, το σχολείο. Το, το σχολείο είναι το μεγαλύτερο μα λάθο, αν θέλετε, α πούμε. Υπό ποια έννοια, Υπό ποια έννοια ε, μιλάνε όλοι για κριτική σκέψη. Mm. Τι είναι η κριτική σκέψη, Η κριτική σκέψη είναι να αφιβάζει, να να διαφωνεί, να ψάχνει την αλήθεια, να ψάχνει. Να διερευνήσει μόνο σου. Έχει δημοσιογραφικά χαρακτηριστικά. Δηλαδή. Ε, Εμά είναι ένα τυποποιημένο σύστημα μάθηση, όπου ε, υπάρχει μια ύλη τυποποιημένη, προσπαθούν να τη μάθουν αυτήν την ύλη, διότι με αυτήν την ύλη θα πιάσουν κάποιου βαθμού. Επειδή δεν μπορούν να τη μάθουν στο σχολείο για τα γνωστά προβλήματα, πάνε το δίλη σε ένα άλλο σχολείο. Στο τέλο μισούν αυτό που κάνουν, διότι του ταλαιπωρεί τόσο πολύ, όμω είναι αναγκασμένοι να το κάνουν, για να πάρουν ένα βαθμό. Ε, για, για μια μάθηση που είναι ε, μέσα σε έναν καλούπι ε, να περάσουν τις εξετάσεις να πάνε να ξέρω να πάνε στο πανεπιστήμιο και ενώ ε, ε, ανέτοιμοι για πολλά άλλα πράγματα ας πούμε ε, 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 δεν παρακολουθούν το τι γίνεται, δεν τους νοιάζει ε, που δεν τους νοιάζει, δεν τους δεν, δεν, δεν είναι κατηγορία ότι δεν τους νοιάζει ε, νομίζω ότι δεν έχουν λόγο να ασχολούνται δεν βρίσκουν κάποια ελπίδα, κάποια πρόπτυχη, γίνει κάτι. Παρακολουθώντα πολλέ συνεντεύξει σα, όσε δηλαδή δίνετε, γιατί είστε και επιλεκτικό, αυτό είναι μια αλήθεια, δεν σα βλέπω στην τηλεόραση. Δεν σα βλέπω στα ελεύθερα κανάλια. Γιατί. Και στα κανάλια είναι. Τα κανάλια εκπροσωπούν αυτό που λέμε είναι το σύστημα εξουσία. Εγώ αφισβητώ αυτό το σύστημα εξουσία. Υπάρχουν και οικονομικά συμφέροντα. Ε, γράφω, α πούμε, στα βιβλία μου για διάφορου και για διάφορα. Ε, είναι δικτυωμένη στα μέσα ενημέρωση. Ειδικά, ιδιαίτερα όταν ήταν επί προεδρία ε, Αναστασιάδη, υπήρχε μια γραμμή. Μη βγάζετε τον ναι, ότι, ας βεβαίως, το δροσιό, α πούμε. Βεβαίω. Το ΡΙΚ, το πιο κλασικό παράδειγμα, είναι το ΡΙΚ που είναι κρατικό και κατά λάθο. Με κάλεσε η Ελίδα Μιχαηλίδη. Ναι, ήθελα να σα ρωτήσω για αυτό, τι έγινε ναι. τότε. Τι, τι με, 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 τηλεφώνησε, μου είπε, ξέρει, θέλω να έρθει στην εκπομπή μου. Και το, η προσέγγιση τη δεν ήταν να μιλήσω για το βιβλίο αυτό καθ' αυτό. Για το Κυπριακό δεν ήταν. Ούτε για το Κυπριακό, Α. ούτε για το βιβλίο. Μου λέει, εσύ είσαι ένας, ο λόγο που θέλω να σε φέρω είναι επειδή είσαι ένα άνθρωπο που λε πράγματα που δεν τα λένε άλλοι, που γράφει πράγματα που δεν τα γράφουν άλλοι, που αφισβητεί πράγματα τα οποία οι άλλοι δεν τα αγγίζουν. Οπότε με ενδιαφέρει ω πρόσωπο θέλω να μιλήσω γι' αυτό. Ναι. Όπω και εσύ τώρα. Ε, και έτσι λέω, το σκέφτηκε καλά, μου λέει, ναι, το, ρώτησε το ρικ. Διότι νομίζω αυτή η εκπομπή δεν θα γίνει. Έτσι, έτσι. Α, σαν να το, ναι, το ξέρετε, λοιπόν. Βέβαια. Και, και μου λέει: Όχι, μου λέει, το, το έθεσα στην ομάδα μα και, και. η Ελίτα, θα βγει. Κλείσαμε και ραντεβού. Ε, τη Δευτέρα πήρα μια, ένα τηλέφωνο. Ήταν Δευτέρα που ήταν να γίνει. Πήρα ένα τηλέφωνο, κάτι στι 11, έτσι να συντονιστούμε λίγο. Μου λέει: Ξέρει, δεν θα γίνει εκπομπή, διότι η παραγωγό πήγε στο εξωτερικό. Τη λέω: Καλά, όταν οπότε πάει παραγωγό στο εξωτερικό, στάμανταν εκπομπέ, γέλασε. Ήταν αυτή η δικαιολογία που επινοήθηκα για να μην το κόψουν. Αλλά ο, ο πρόεδρο του ΡΙΚ τότε, ο Μιχαήλ, ήταν άνθρωπο το δεξιχρή του Αναστασιάδη. Ε, ήταν αυτό που του κρατούσε και τι οικονομικέ του καταστάσει, τα προσωπικά του, τα οικονομικά. Αντιλαμβάνομαι εγώ, φαντάζομαι φαντάζομαι, τον πήρε τηλέφωνο ο Αναστασιάδη, του είπε τι, τι, τι σε βαλάει και τι κάνετε εκεί. Α πούμε, πήρε αυτού του τηλέφωνο κάτω, κόψε αυτή την εκπομπή και την έκοψε. δεν έκοψε. αυτό ήταν. Και σε δύσκολη και η Ελίτα, όχι τίποτα άλλο. Γιατί ήταν και η τη δουλειά. Από τότε υποφέρει ηλίτα. Από τότε δεν έχουν κόψει. Έπαιξε ρόλο αυτό. Βέβαια. Βέβαια. Η Ελίτα από τότε δεν ήταν καλή. Άσπρη μέρα στο Ρίκ. Την τιμώρησαν την Ελίτα γιατί με κάλεσε. Τι λέτε τώρα. Και ακόμα τιμωρείται. Την έχετε δει στην τηλεόραση την Ελίτα. Όχι. Από τότε. Είναι στο Ρίκ αλλά Είναι στο Ρίκ την έχουν εκεί και Ξέρεις, Είναι μπούλινγκ. Μέχρι να, Ολοκληρωθεί και να παρετηθεί και να φύγει και να περιμένει να ξέρω Άρα πλήρωσε το κάλεσμα. Πολύ βαρύ τίμημα πλήρωσε η Ελίτα. Οκ. Okay. Εδώ σα λέω τώρα ένα παράδειγμα του τι γίνεται. Οπότε, ναι, άντε, άντε, μου μιλήσετε τώρα πες για τη δημόσια τηλεόραση που Μα η δημόσια, δημόσια ε... τηλεόραση ε, είναι δημόσια τηλεόραση. Τι σημαίνει η δημόσια. Η τηλεόραση, ξέρετε, αυτή η κουλτούρα που δεν έχουμε. Η τηλεόραση δεν είναι το Αναστασιάδη, ούτε το του Χριστοδουλίδη, ούτε του Αρφαγκόμματος, ούτε του Βιτάκου. Φράσει δική μα. Αφού ε, αυτού διορίζονται, πώ δεν είναι. Ναι, αλλά εμεί πληρώνουμε τόσα εκατομμύρια, δεκάδε εκατομμύρια για να λειτουργεί. Αυτοί διορίζονται για να διαχειρίζονται ένα. Δεν διορίζονται για να κάνουν το τράφικ ποιο θα βγει και ποιο θα βγει όπω γίνεται τώρα. Αυτού εμεί του πληρώνουμε, του ακριβώς πληρώνουμε για να προσφέρουν ενημέρωση στον κόσμο. Ποιο του έδωσε το δικαίωμα να αποφασίζουν ο Α ή ο Β ή ο Γ του Ρικ Ποιον πρέπει να ακούσει, εσύ ο οποίο πληρώνει. Καλά δεν, δεν είναι αυτό όμω όλε τι ε, κρατικέ τηλεοράσει του κόσμου. και στην Ελλάδα η ΕΡΤ. Κάπω με αντίστοιχο ε, τρόπο δεν ε, λειτουργεί. Δεν ξέρω σε, γιατί. Διορισμένοι ε, από Το, ναι. το, το μαξί μου είναι κι αυτοί που. Ναι, φαντάζομαι. διορίζονται από τι κυβερνήσει για να κάνουν αυτή τη δουλειά, αλλά εμεί δεν είναι τον που θέλουμε. Εμεί δεν του θέλουμε του θεσμού να είναι διορισμένοι για να ακούνε εντολέ από τον. Αυτή είναι δικτατορία, η δικτατορία ή η δικτατορια με δημοκρατικό προσωπείο. Δηλαδή εκλέγει έναν μονάρχη ο οποίο μετά λέει: Εγώ εκλέγει, μα δεν σου έδωσα λευκή επιταγή ε, με την ψήφο μου. Δηλαδή το ίδιο ισχύει και με τη διαχείριση όλων τον, των, πόρων. Υπάρχει, δεν υπάρχει αίσθηση ε, σε αυτού που διαχειρίζονται εξουσία. Γενικά μιλώ, διότι δεν θέλω να το. Μιλώ στο ευρύτερο. Yeah. Υπάρχουν και άνθρωποι Πολύ ευσύνδητη. Δεν θέλω να μηδενίσω όλου. Αλλά δεν υπάρχει αυτοί που διαχειρίζονται δημόσιο χρήμα. Αν η αίσθηση ότι ξέρει, αυτό δεν είναι δικά σου χρήματα. Είναι δημο... ε, 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 σου τα έχουν Του κόσμου, πολιτών. Του κόσμου είναι και σου τα έχει δώσει για να τα διαχειριστεί με τον καλύτερο δυνατό τρόπο, με μεγάλο σεβασμό. Ωραία. Πείτε λοιπόν ότι βγάζουμε από την εξίσωση την δημόσια τηλεόραση και πάμε σε ιδιωτικά κανάλια. Είναι αρκετά. Δεν μπορούσε ένα κανάλι να σα καλέσει, δηλαδή όλοι έχουν συμφέροντα. Κοιτάξτε, να, σας, να μου απαντήσετε εσεί που είσαστε στα μέσα ενημέρωση. Ε, δεν ε, κυκλοφόρησε το βιβλίο η το 20, Μαι. έχουμε 24 και το κράτος μαφία το 22 ε, δεν υπήρξε ούτε ένας δημοσιογράφος να βάλει μια ερώτηση για την ουσία δηλαδή να πάρει ένα θέμα, μια πτυχή ναι, Κύριε, έχετε πολλά κεφάλαια ανοίξει. Ναι, μια ψευγενή ρόπια τίποτα. Κύριε. Αρφα, α, α, α ας πούμε. Σε κατηγο... ε, γράφει το βιβλίο ότι κάνατε αυτόν, αυτόν και αυτόν. Τι έχετε να πείτε. Δεν έγινε follow-up δηλαδή Για σε σχέμα. όσα γράφατε. Για κανέ... Μια ερώτηση. Η μόνη ερώτηση που εμπήκε ήταν. Ας, μάς, στον Αναστασιάδη, οι μόνες ερωτήσει που εμπήκαν ήταν. Ε, 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 Επικριτικέ για μένα, να θέλετε. Ξέρετε, μα το, αισθάνεστε ότι σα έχει προδώσει ή ότι ε, καταχράστηκε τη εμπιστοσύνη σα. Ή... Αυτού του επίπεδου δηλαδή. Δεν μπήκε ερώτηση, κύριε Αναστασιάδη. Βρέθηκε με τον Ριμπολόβλεφ. Βρέθηκε με τον Ριμπολόβλεφ. Αυτό... Το αεροπλάνο μου το πλήρωνε ο Χρυ Λαζαρή. Όπω υποστηρίζει, έδωσε ενόρκο στην Επιτροπή. ή το που ο ρημπολόβλευο, όπω γράφει ο Δρουσότη στην τάδε σελίδα του βιβλίου του. Άρα, άρα, μου λέτε με λίγα λόγια ότι σε ένα νορμάλ κράτο, α πούμε. Σε μια νομική κοινωνία Ναι, αν έβγαινε, α πούμε, αυτό το βιβλίο που είναι το αναθεωρημένο, το κράτο Μαφία, που έχετε βάλει μέσα, νομίζω, και. Ένα κεφάλαιο για τα διαβατήρια. Για τα διαβατήρια σε ένα νορμάλ κράτο θα γινόταν σκάνδαλο και ενδεχομένω να παρετεί το ε, ε, η εξουσία. Ε, τώρα είμαστε στις αυτέ τι μέρε. Συζητούμε το θέμα ε, με, το, με τη μονή. Με τη μονή Σαβακού. στο Αβακούμ. Mm. Βλέπετε τι συζήτηση γίνεται. Λεπτομέρειε για την Κίνα, γιατί το άλλο. Εντάξει, βγήκαν και βίντεο όμω. Δεν ε, είναι απλά πληροφορίε. Ε, ε, ωραία. Δεν άξιζε μια συζήτηση για την υπόθεση, να πούμε, τη σύλληψη τη συνωμοσία για τη σύλληψη τη γυναίκα του Ριμπολόβλεφ. Εδώ αποκαλύπτω ότι έναν ολόκληρο κράτο στο οποίο εμπλέκονται δικαστέ, νομική υπηρεσία, αστυνομία, πρόεδρο τη Δημοκρατία, ε, ιδιώτε, δικηγόροι. Ε, Συνομωτήσα για να συλλάβουν μια γυναίκα και να τη βάλουν στα κρατητήρια και να την εκβιάσουν να υπογράψει διαζύγιο με τους όρους της συζύγου της με μια υπόθεση που το διαγύβευμα ήταν 4,5 δισεκατομμύρια ευρώ. Και προσπαθούν να την παγιδέψουν με το δαχτυλίδι προσπάθη, που δίθεν αυτή ναι, Είναι Μια ιστορία που προσπαθούν είναι μέσα όλο το σύστημα εξουσία. Εάν αυτό δεν είναι σκάνδαλο. Ή γράφω ότι η Βουλή ψήφισε ομόφωνα ειδικών νόμων κατά παραγγελία του Ρώσου. Κάμετε μου ένα νόμο. Μα είμαστε χώρα τη Ευρωπαϊκή Ένωση. Κάμετε μου ένα νόμο. Μάλιστα, κύριε, να σου κάνουμε νόμο. Μα ο νόμος παραβιάζει, λένε οι αρμόδιοι, το ευρωπαϊκό κεκτημένο, διότι παραβιάζει του κανόνε για το ξέπλυμα χρήματο. Δεν μπορεί να κάνει νόμον κατά παραγγελία όπω τον θέλει ο Ρώσο Ολιγάρχη. Ε, ωραία, θα τον βάλουμε τον νόμον στο το θέμα κατηγορία τη δημόσια τάξη, διότι η δημόσια τάξη εξαιρείται του κεκτημένου. Ακούτε τώρα. Αυτά έγιναν. Υπάρχουν πρακτικά στις Βουλή, υπάρχουν εκθέσει τη Βουλή, υπάρχουν συζητήσει, υπάρχουν. Ε, έγιναν. Έγιναν. Μετά έρχεται και του λέει: Θέλω να μου κάνετε ποινικό κώδικα για να συλλάβω αυτήν την γυναίκα με αυτόν τον τρόπο. Και του έκαναν και ποινικό κώδικα και ψηφίζει η Βουλή. Καλά, αν το πράγμα δεν είναι θέμα δημόσια συζήτηση, τι είναι θέμα δημόσια συζήτηση. Ωραία, να σα το θέσω Πες διαφορετικά. Εσύ είστε Τι ε, είναι. Συμφωνώ μαζί σα, αλλά νιώσατε ποτέ να λένε άντε, ο Δρουσότη τα γράφει. Δηλαδή να σα αντιμετωπίζουν σαν γραφικό στο τέλο τη Έτσι ξεκίνησα. Εντάξει, ότι α, ναι, αρχίσαν πρώτα ο Δρουσότη τα γράφει ή ξέρει επειδή δεν τον έχει διορίσει ο Αναστασιάδη. Μύθο όλα, όλα αυτά ότι τάχα δεν με έχει διορίσει και. να, σα... να μιλήσουμε για αυτά, ναι. αν θέλει. Βεβαίω. Ε, αλλά μετά, όταν διαβάστηκε και ξαναδιαβάστηκε και συζητήθηκε και το επόμενο βιβλίο και το επόμενο βιβλίο, αυτόν πλέον δεν ισχύει το ότι. Ε, ε, ειδικά τώρα, επειδή το, το βιβλίο θα το εξετάσει η ε, αρχή κατά τη διαφθορά και το ότι αποφάσισαν να το εξετάσουν, σημαίνει ότι υπάρχει έναν υπόβαθρο σοβαρότητα. Διαφορετικά, δεν. Δεύτερον, το ότι επέλεξα μια ξένη να ηγηθεί αυτή τη έρευνα σημαίνει ότι έχουν συνέστηση τη σοβαρότητα και ότι δεν μπορούμε να το ερευνήσουμε με έναν τρόπο που ξέρετε, θα αφισβητηθεί η έρευνα. Ελέγχεται τώρα, πιστεύετε, όλη η διαδικασία. Πριν υποτίθεται ότι του διόρισε ο πρόεδρο, α πούμε, την Ερευνητική Επιτροπή. Ναι. Τώρα νιώθετε, α πούμε, ότι μπορεί να δικαιωθείτε. Ε, να σα πω. Να τα, για να μην τα ξεχνάμε, ναι, ναι. κρατήστε το θέμα με το, τα κίνητρα, ναι. να το δούμε μετά και να πούμε αυτό για την Επιτροπή που ρωτήσατε τώρα. Ε, ε, εγώ δεν έχω επαφή με την Ερευνητική Επιτροπή για διαδικαστικά θέματα. Ε, πότε θα καταθέσω, ε, 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 πώς θα παρουσιάσω τα, τα, τα τεκμήρια μου κλπ. Ε, επί της ουσίας, ε, δεν έχω καμία, καμία συζήτηση μαζί τους. Ε, με ρωτούν πολλοί αν έχω εμπιστοσύνη τη Επιτροπή τη Αρχή κατά τη Διαφθόρα. Δεν είδα κάτι από τον καιρό που ασχολούμαι μαζί του που να με κάνει καχύποπτον ότι προσπαθούν να πάρουν τα πράγματα στη λάθο κατεύθυνση. Δεν έχω δει κάτι. Δεν μπορώ να πω ότι ε, να επιβεβαιώσω αυτέ τι φήμε. Ε, το άλλο. Έχω απόλυτη εμπιστοσύνη στο τι, έγρα, στο τι ξέρω, στο τι τεκμήρια θα πάρω, στο τι κατάθεση θα πω και νιώθω βέβαιο, νιώθω, αισθάνομαι ότι ε, δεν είναι εύκολο για κανέναν που θα δει αυτή την μαρτυρία. Και ένα θέλει που δεν λέει ό,τι θέλει να την πάρει, ε, να την κουκουλώσει αυτό που λέμε, να την, να την κλείσει. Άρα, α, 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 δεν θεωρείτε ότι έγινε με την προηγούμενη περίπτωση. Δηλαδή, ότι, ότι υπάρχει κάπου φω στο βάθο του τούνελ. Υπάρχει ότι το... μπορεί ε, να δικαιωθείτε, εν ναι. πάση περιπτώσει. Κοίταξε, εγώ πιστε, πιστεύω ότι ήδη δικαιώθηκα με, το, με τα αυτά που έγραψα. Από το γεγονό πρώτον ότι δεν βγήκε ούτε ένα από όσου κατονομάζω και από, ε, από όσε. Ε, ε, Καλά, υποθέσεις. έχετε μπλέξει κόσμο και κοσμάκι. <συμίλωση> ναι, μάς. αλλά από όσε υποθέσει διαφθορά γράφω δεν βγήκε ούτε ένα επί των γεγονότων να αμφισβητήσει κάτι. Δηλαδή να πει, ξέρει, αυτό που γράφει για την, το γεγονό το περιστατικό δεν έγινε ποτέ. Δεν ισχύει. Κανένας. Κανένα. Άρα το ότι, έμεινα, το ότι δεν βγήκε κανένα και γράφω εγώ και ονόματα και διευθύνσει και ημερομηνίε και ώρε, κάποιε φορέ για την υπόθεση Ριμπολόβλεπ γράφω και λεπτά. Τάδε ώρα και τάδε λεπτό έγινε αυτό. Earth... Δεν είδα κάποιον να βγει και να αφισβητήσει επί το γεγονό του. Ε, Θεωρητικά μιλώντα, ακόμη και να βγει ένα μπορίσμα από την Επιτροπή που να λέει δεν έχει τίποτα, εγώ δεν πιστεύω ότι ο κόσμο θα το δεχτεί. Τουλάχιστον όσοι έχουν διαβάσει τα βιβλία. Αλλά ο σκοπό δεν είναι να αφισβητήσουμε έναν μπορίσμα πριν. προσδοκούμε ότι θα έχουμε ένα μπορίσμα αξιοπρεπές. Τι σημαίνει αξιοπρεπέ, αυτό προσπαθώ να καταλάβω. Δηλαδή, βγαίνει το πόρισμα. Θα είναι ή υπέρ ή κατά. Ποιε είναι οι συνέπειε για τι δύο πλευρέ, με απλά λόγια. Κοίταξε, εάν βγαίνει ένα πόρισμα που να λέει όλα αυτά είναι φαντασιώσει και δεν υπάρχει τίποτα, και ότι ήταν από τη φαντασία μου, α πούμε, τα γραφώ. Είναι τρελό να ναι, του ρώτησε, του ναι, Τυβάρε, έγραψε ναι, αυτά, ναι, τέλο ναι, πάντων. Ναι, ναι, δεν ναι, έχετε ναι, συνέπειε, ναι, εσεί. Θα, θα έχω συνέπειε, θα είχα, εάν αυτοί κινηθούν νομικά Πρώτα απ' όλα θα έχω συνέπειε στην αξιοπιστία μου. Αυτή είναι πιο σοβαρή. Επιπτώσει που θα έχω, διότι ναι. έχτισα μια αναξιοπιστία. Οπότε θα μου τι, τι γράφει αυτό. Αυτό δεν πρόκειται να συμβεί. Σα το λέω, δεν πρόκειται. Έχετε ατράνταχτα δεν... διότι... στοιχεία. Δεν υπάρχει περίπτωση να συμβεί. Εάν διότι... υπήρχε αυτό, θα με είχα διαλύσει μέχρι τώρα. Γιατί δεν κινήθηκε ποτέ νομικά εναντίον σα, Γιατί έχω την διότι... εξουσία. Είναι... Μόνο, μόνο είχε ζητήσει να μην κυκλοφορήσουν τα βιβλία, αν Όχι, θυμάμαι καλά. Κοιτάξτε, για το νομικό. Ε όταν εκδόθηκε η συμμορία τίποτα, το δεύτερο βιβλίο τίποτα, mm -hmm. το τρίτο βιβλίο τίποτα, όταν είπε ο Αναστασιάδης δημόσια ότι θα πάρω μέτρα νομικά εναντίον του, ακολούθησαν τρεις-τέσσερις υποθέσεις αγωγές, μεταξύ των οποίων και οι αστυνομικοί που έρευνασαν την, την, υπο, το, την καταγγελία μου για αποκλωπή των... Α, που είχαν έρθει στο σπίτι σας. Ναι, και ναι. Κλπ. Λοιπόν, εγώ θεωρώ ότι αυτά που έγιναν τη συγκεκριμένη χρονική στιγμή ήταν στοχευμένα, καθοδηγούμενα, για πίεση, να μου βάλουν πίεση, εμένα προσωπικά, διότι ένα που κάνει αγωγή διελου, για ένα ζήτημα, το πρώτο και κύριο είναι να βγει να υπερασπιστεί τον εαυτό του επί το γεγονό του. Δηλαδή, εάν ένα που, ε, ε, που, που γράφω ότι συμμετείχε στην υπόθεση Ριμπολόβλεφ, δεν βγήκε να υπερασπιστεί τον εαυτό του δημοσία και να πει αυτά είναι ψέματα. Το να κάνει μια αγωγή για να λέει του κόσμου να ξέρει ακόμα του αγωγή δεν σημαίνει ε, τίποτα. Αυτό όμω είναι μια πίεση. Πρώτα απ' όλα για να σου κάνω αναγωγή είναι μια ψυχολογική πίεση. Δεύτερον, οικονομική πίεση, διότι δηλαδή πρέπει να βάλει δικηγόρο, πρέπει να ασχοληθεί, πρέπει να βάλει έγγραφα. Ε, καλά δεν είναι χρόνο. ανάγκη τώρα από λεφτά. Ε, ε, <laughs> όχι εσεί, η άλλη πλευρά. <laughs> ναι, ε, αυτοί όμω επειδή δεν έχουν ανάγκη, επειδή έχουν, έχουν του πόρου, μπορούν να επιστρατεύσουν του καλύτερου δικηγόρου, του πιο ακριβό πληρωμένου και να προσπαθήσουν να βρουν τρόπο να σε πατήσουν. Αυτό είναι ένα ρίσκο. Το οποίο όμω διαχειρίζουμε και αντιμετωπίζουμε. Τώρα, εάν βγει ένα πόρισμα στην Επιτροπή που να λέει ότι να εισηγηθεί και έρευνες, Όλες αυτές οι ποινικέ διώξει και έρευνε, όλε αυτέ οι υποθέσει του Λιβέλου θα, 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 θα εξαφανιστούν. Πότε καταθέτετε εσεί, εγώ καταθέτω, νομίζω πρέπει να είναι πρώτη εβδομάδα του Απρίλιο. Ακόμα δεν, δεν έχω πάρει επίσημη. Και θα είναι αυτή η Αυστραλία, αυτή θα κάνει τη. Αυτή σένταση. με, με, με τρει άλλου Κύπριου. Αχώνεστε, ναι. ναι. Όχι, καθόλου. Έχετε αυτοπεποίθηση. Ε, Βεβαίω. Αχώνουμουν αχ, όταν θα κυκλοφορούσα το βιβλίο για πρώτη φορά. Πώ νιώθατε, θέλ, θέλω λίγο αυτό σε προσωπικό επίπεδο. Ενημερώνεστε ότι είναι όλα έτοιμα και ότι μπαίνει τυπογραφείο. Αισθάνεστε ένα σφίξιμο, αισθάνεστε άγχο, χαρά, ικανοποίηση. Κοιτάξτε, ε, κοιτάξτε. Γιατί δεν μια... τώρα το τέλο, α ναι. πούμε, δηλαδή με το που μπαίνει στο. Κοιτάξτε, αυτό ήταν ένα μεγάλο ρίσκο. Το πρώτο. Αλλά ε, πριν πάει τυπογραφείο να το δω ξανά, απέκτησα μια εμπειρία σε ό,τι αφορά του λιβέλου. Διότι θέλω να σα πω ότι είχα. Καμιά ντουζίνα υποθέσει λιβέλων. Mm. Μέχρι τώρα στην. Δεν καταδικαστήκα ποτέ. Ε... Οπότε ξέρω να διαχειρίζομαι. Μπορεί να γράψει οτιδήποτε. Χωρί να είναι. Χωρίς ναι, να να είναι είναι απλά θέλω σε προσωπικό επειδή καταλάβω, yeah. δηλαδή, να καταλάβω. Δηλαδή, πέρασε το μυαλό σου να πει cancel, cancel. Να μην. Να μην, να μην Όχι, πάει δεν πόρα πέρασε. Υπήρξε μια αισθησία να σα πω. Υπήρξε. Ε, εκείνο που αισθάνθηκα την πίεση και την απειλή περισσότερο ήταν όταν διαπίστωσα ότι παρακολουθούνται οι επικοινωνίε μου πριν εκδώσω το βιβλίο ήταν δύσκολε περιπτώσει. Δεν φοβηθήκατε πραγματικά το δηλαδή. Ε, δηλαδή. Υπήρξε Ο μια. Οικογένεια, ναι. αυτά, σπίτι. Ναι, κοιτάξτε κοίταξε την οικογένεια μου συνειδητά την αφήσα έξω. Από αυτά. Α, δεν δηλαδή, του ενημερώνατε δηλαδή. Όχι σε λεπτομέρειε τι κάνω, πώ το κάνω. Πολύ γενικά, διότι δεν ήθελα να αναμίξω την οικογένεια μου σε αυτά. Να βάλω την πίεση τη δική μου, να την μεταφέρω στην οικογένεια μου, η οποία στο κάτω-κάτω δεν έχει καμιά σχέση, καμιά ευθύνη, δεν ασχολείται, δεν παρακολουθεί. Ε, συνειδητά του αφήσα έξω. Να μην του φορτώσω. Καλά δεν σα είπε η γυναίκα. μακαριά μου τώρα σταμάτα το ρε παιδάκι μου. Συζητά άλλο ο κόσμο. Τα φάει με τον πρόεδρο. Δηλαδή δεν ε, προσπάθησε ε, λίγο να σα. Να σα πω, δεν είναι κάτι που το κάνω τώρα. Ε, ε, έχει 30 χρόνια που το κάνω. Ε, καλά. Και τα τελευταία τα... όμω τέσσερα είναι τα καλά τα ζεστά. Ναι, πάντα έγραφα τολμηρά. Ε, αλλά είχα, είχα υποστήριξη από το σπίτι για να κάνω αυτό που κάνω. Αλλά τους, με συνειδητά του άφησα λίγο σε απόσταση για να μην. Ναι. Ε, και βγήκε ο Αναστασιάς και αυτό είναι μια καλή ευκαιρία ε, να μιλήσουμε για τα κίνητρα. Ξέρεις, βγήκε ε, δημόσια να καταγγείλει τη γυναίκα μου, η οποία, σας λέω, δεν ασχολείται. Εκπαιδευτικό, δεν είναι. Είναι εκπαιδευτικό. Ε, έχει μηδέν ευθύνη για ό,τι κάνω. Ε, και να καταγγείλει ότι ο λόγο που έγραψα το βιβλίο ήταν διότι δεν διόρισε τη γυναίκα μου. Ε, δεν με ξαναδιόρισε διότι έπαιρνα διπλό μισθό και έπαιρνα μισθό εγώ και διπλό, διπλό μισθό η γυναίκα μου στι Βρυξέλλε, την οποία ψευδό είπε ενώ, ότι τη διόρισε στις Βρυξέλλε για να δουλεύει. Δηλαδή μετέφερε την πίεση στην οικογένεια αντί ε, σε μένα. Λοιπόν, ε, και εδώ να πούμε για το. Ε, ε, ο, το, το, το μόνο, η μόνη απάντηση που δίνει ο Αναστασιάδη που έδινε και την ιδιαίτερη και στα μέσα ενημέρωση στην οποία την αντιπαρέκα ορισμένη ήταν ότι ε, επειδή δεν, με διο, δεν το στήλι για δεύτερη θητεία άρα δεν εδιορίστηκα εγώ ξανά στις Βεξέλλες άρα εγώ έχασα τους μισθούς και έχασε και τους, τον μισθόν η γυναίκα μου παίρναμε δύο μισθούς γράφανε εφημερίδες για τους παχυλούς μισθούς κλπ. Ε, πρώτα απ' όλα δεν με διορίσε ο Αναστασιάδης τη Βρυξέλλε. Εγώ δούλεψα στο Προεδρικό μόνο 18 μήνες Πήγα με τη συνείδησή μου καθαρή ότι θα συμμετέχω ε, σε μια προσπάθεια διαδικασία αλλαγή, μια αφορμή και την οικονομική κρίση και την επιλύση του Κυπριακού. Από την αρχή είναι κατάλαβα ότι κάτι δεν πάει καλά. Γι' αυτό να άρχισα και έγραφα ημερολόγιο. Ωραία, θέλω να κάνω μια ανατελεία εκεί. Ας, ε, ναι. αν, αν, αν μου επιτρέπετε. Ναι. Ήταν η επόμενη μου ερώτηση. Ναι, αλλά δεν Α... σα είπα για το. Πείτε μου, πείτε, πείτε. Το... Στον ελληνικό, εσεί ντρέπομαι. Ναι. Δεν μπορώ να μιλάτε. Πάστε. Στον... <laughs> ναι. Ωραία. Να, σ... να σα πω εννοώ για αυτοί που μα ακούνε. Άνταξε. Μας... Είστε, είστε έξυπνο. <laughs> Σε καλά, λέγω. <laughs> ναι. <laughs> λοιπόν. Ε... Εργάστηκα στο Προεδρικό 18 μήνε. Ναι. Έφυγα συνειδητά. Ήταν να γράψετε ένα βιβλίο. Ναι, αλλά ο αναστασιαζόμαστε... Όταν έγραψα το βιβλίο και ήταν έτοιμο να εκδοθεί, ο αναστασία με φώναξε και μου είπε. Μην το βγάλει τώρα το βιβλίο, άστο μετά και δεν θα σε σηκώσει κανένα απ' εδώ. Διότι εκτιμούσε τη δουλειά που έκανα στο πρωτρίο. Έκανα πολύ δουλειά στο πρωτρίο. Τα σάκια δεν φάγατε δηλαδή στο κεφάλι. Όχι. Α. Ήταν καλέ οι σχέσει μα. Και έκανα πολύ δουλειά στο πρωτρίο. Οπότε δεν με ήθελε να φύγω. Αλλά τον πίεζαν οι Ρώσοι, ο πρέσβη τη Ρωσία. Και μου λέει, μην το εκδώσει το βιβλίο, εισβολή και μεγάλε δυνάμει. Και του λέω, εγώ θα εκδώσω το βιβλίο και αν έχει πρόβλημα με του. Ε, Αποδέσμευση. Εγώ θα, θα φύγω. Κανένα πρόβλημα. Λοιπόν, πριν κυκλοφορήσει το βιβλίο, όταν το έστειλα στο τύπο, διότι θα μπορούσα να το αναστήλω, δεν είχε κανένα που με πίεζε να εκδώσω τη συγκεκριμένη. Όλο ο νορμάλ κόσμο και ο μου αυτό θα έκανε. Ωραία. Εγώ είπα, επειδή yeah. όμω είχα σκοπό που το έκδοσα το βιβλίο, επειδή δεν υπήρχε συνομιλή για το Κυπριακό, επειδή η έρευνα μου απέδειξε ότι οι Ρώσοι μα έπαιζαν τυπλό παιχνίδι, εγώ, εγώ, εγώ πήγα στο Κυπριακό. Θα στο... δουλέψα με τον Ραστασία, για το Κυπριακό και έκανα μια ολόκληρη μελέτη για να πείσω ότι αυτό είναι ο τρόπο. Την ώρα που γίνονται τα συνομιλίε, εγώ δεν θα μπορούσα να πω να το βάλω στο ράφι το βιβλίο και φεύγω. Εγώ θα εκδώσω το βιβλίο, θα κάνω την παρέμβαση μου και φεύγω. Οπότε του έδωσα μια επιστολή παρέτηση πριν εκδοθεί το βιβλίο, πριν υπάρχει επίτροπο, πριν υπάρχει στυλιανίδη, πριν υπάρχει Βρυξέλλε. Δεν την έκανε δεκτή. Δεν την... Όχι, μου λέει α την εδώ ναι. και θα δούμε. Ελευθέτω χρόνο. Ναι. Όταν κυκλοφορήσε το βιβλίο, αυτά που σα λέω, οι κουβέντε μου με τον Αστέρα, Φεβρουάριο, Μάρτιο, πριν γίνουν όλα αυτά. Εγώ είχα βάλει πρόθεση παρέντηση πριν να υπάρχει καν προοπτική Βρυξελό. Όταν κυκλοφορήσε το βιβλίο τον Αυγουστό, ε, τον, τον Ιούνιο, Ιούλιο του 2014, έμεινα σιωπηλή αρχικά η Σοβιετική, Ρώση. Και μου λέει ο Αναστασιάδη, δεν είπε κανένα τίποτα, κάτσε εδώ που να πάει. Και, με, ε, και μάλιστα θα έκανε και μια συνέντευξη τύπου ένα χρόνο μετά για την, για την, οικονομία και πάντα μέχρι στην ομάδα που ετοιμάζαμε τις συνεντεύξεις και λέει έλα κάτσε μαζί μας στην ομάδα να το κάνουμε και κάτσε εδώ θα μείνει εδώ. Αυτή ήταν η απάντηση του. Μετά κάποιος χαυχές από το προεδρικό ε, σφύρισε ότι υπάρχει ακόμα αυτός εκεί. Ότι θα μείνω δεν ξέρω. <laughs> λοιπόν, <laughs> ότι θα μείνω ναι. στο προεδρικό στο... και βγήκα ξαφνικά η πρεσβεία <laughs> Αύγουστο με μισή σελίδα ανάρθρο στο φιλελεύθερο, ένα οχετό. Πιο χιδαίο κείμενο δεν έχω ξαναδιαβάσει. Οχετό εναντίον μου. Άρα ήταν διαρροή. έγραψε ένα άρθρο και το υπόγραφε είναι η πρεσβεία τη Ρωσία στο ε, φιλελεύθερο. Άρα, Μετά αρχίσαν όλα τα κόμματα. Όλα τα κόμματα να ζητούν την παρέτηση μου διότι χαλώ τι σχέσει τη Κύπρου με τη Ρωσία. Εγώ ήμουν ήδη παρετημένο και επειδή έκανα κάποιε δουλειέ που έπρεπε να τελειώσω, δεν ναι, νομίζω είχατε ζητήσει και χρόνο να παραδώσετε, την ναι, να ετοιμάσετε. Και να παραδώσω άλλε δουλειέ κλπ. Οπότε ε, έφυγα. Σε αυτήν τη φάση μου λέει ο Στυλιαρίδη, που θα ήταν ήδη Ευρωβουλευτή. Πάμε Βρυξέλλε. Έλα μαζί μου στι Βρυξέλλε και αποδέχτηκα. Αλλά. Κοιτάξτε, να είμαστε, Εγώ θέλω να είμαι πάντα. Και, ο Αναστασιάδη το είδε αυτό θετικά. Και μπαίνω κέι, okay, διότι. Είδα μια ευκαιρία. Παραπάνω δεν ήθελε να με ξεφορτωθεί, διότι συνεχίσαμε να συνεργαζόμαστε. Δεν, φυ... δεν έφυγα, δεν συγκρουστήκαμε. Καλά, ένα λεπτό, ένα λεπτό, ένα λεπτό. Μπαίνετε λοιπόν μέσα στο προεδρικό, μένετε 18 μήνε. Από το πρώτο διάστημα βλέπετε εκεί. Σύμφωνα με τα λεγόμενά σα, να μην το πάρω εγώ πάνω μου. Λοιπόν, βλέπετε εκεί βρωμιέ και διάφορα πράγματα. Ε, καλά, γιατί δεν φύγατε. Δηλαδή, Α. εγώ συζήταγα με ένα φίλο μου και του έλεγα: Ρε, ξέρει ποιον έχω στο podcast, ποιον τον Και μου λέει: Ού, είναι τέλειο. Εγώ διάβασα τα βιβλία του και Αλλά έχω πάρα πολλέ απορίε, μου λέει. Α πούμε, αφού είδε τη βρωμιά, γιατί έμεινε. Είναι ηθικό, ενώ βλέπει ότι είναι χάλια κατάσταση εκεί μέσα, να λε: Α, ωραία, α μείνω 18 μήνε, να σημειώσω τι βρωμιέ του και μετά εγώ αυτό το εξαργυρώσω, α πούμε, σε βιβλία. Είναι ένα εύλογο ερώτημα. Ε, είναι λάθο όμω. Και να σα πω γιατί <στονίκηση> είναι λάθο. Δηλαδή, εγώ αν πήγαινα σε μια δουλειά και βλέπα. Δεν μπορώ να δουλεύω με τον όχι Είναι μια ευκαιρία να. Πρώτα απ' όλα. Γιατί άρχισα να γράφω σημειώσει. Εγώ δεν πήγα στο Προεδρικό για να γράφω σημειώσει με, πρόθεση να γράψω ένα βιβλίο να εκθέσω τον Αναστασία. Το να δουλέψω. Και δούλευα. Όταν έγινε η μεγάλη οικονομική κρίση του 2013 και είδα ως ω αυτόπτη μάρτυρα πόσο ανεύθυνο και άσχετο ήταν το πολιτικό σύστημα στο σύνολό του. Υπήρχαν τρει-τέσσερι άνθρωποι όλοι και όλοι που έξεραν τι του γίνεται. Τρει-τέσσερι. Ναι. Το υπόλοιπο πολιτικό σύστημα ήταν εντελώ ανευθύνο. Λοιπόν, όταν είδα όλα αυτά τα πράγματα, είπα πρέπει την ιστορία τη διαχείριση τη οικονομική κρίση να την γράψουμε. Είναι κομμάτι της... Πρώτα απ' όλα πρέπει ο κόσμο να δει αυτό το πράγμα. Αλλά δεν ήταν ο σκοπό να γράψουμε κάτι ενάντια. Γι' αυτόν είπαμε τότε η ομάδα στο προεδρικό ότι πρέπει να κρατάμε και πρακτικά το συζητήσιο για να πούμε την ιστορία όπως σε έγινε, ποιον? στην να... κοινή γνώμη, σε εμάς να, υποσ... να, υπερασπιστούμε την κυβέρνηση πως έχει διαχειρίστηκε για την οικονομική την κρίση ενδιαφέρον αυτό ναι. λοιπόν εγώ κρατούσα σημειώσει τι γίνεται και ο σκοπό μου ήταν η πρώτη σημείωση που άρχισα και πήρε, που πήρα έναν σημειωματάριο από, το, από αυτά που έχει στην Προεδρία τα πάτε έχω... με το λογότυπο. Που έχω να πάρω το λογότυπο του Προεδρικού και το άνοιξα και άρχισα και έγραφα. Ήταν όταν τηλεφώνησαν ο Λευτέρη Χριστοφόρου, βουλευτή του Ιδησί τότε, από τη Βουλή, και είπε: Είμαστε μια ομάδα βουλευτών από όλα τα κόμματα. Φέρτε μα σχέδιο για κούρεμα 5, 10, 15, 20, 25% να το περάσουμε τώρα. Ήταν μετά που το καταψήφισαν και κατέρευσε. Και ήταν έτοιμα. Και λέω: Δε τώρα η βουλή, α πούμε. Mm. Που ο, ο, ομόφωνα ε, απέρριψαν το πρώτο σχέδιο του Eurogroup και τώρα λέει: Φέρτε μα σχέδιο. Αλλά πληρώσαμε αυτήν την απόφαση, με κάποια δισεκατομμύρια. Οπότε άρχισα με αυτόν το ερέθισμα ότι έπρεπε αυτά τα πράγματα να, να μην χαθούν, να τα γράψουμε. Εντάξει, όμως μετά λοιπόν, είπατε πολύ βρώμα, α πούμε εκεί πέρα. Περιμένετε, θα σα απαντήσω την ερώτηση. Με αφορμήν αυτό που είπαμε ότι πρέπει να δούμε τι έγινε πραγματικά. Η κυβέρνηση διόρισε μια ερευνητική επιτροπή υπό τον δικαστή, τον κύριο Πική. Το ανώτατο δικαστήριο, πρώην δικαστή. Ο Πική, ε, αντί να ερευνήσει τα αίτια τη κρίση, ε, διερεύνησε κάτι τρέχουσε αποφάσει και έστειλε στο κρατικό αρχείο κούτε ολόκληρε με έγγραφα τα οποία του είχαν καταθέσει τότε όλε οι υπηρεσίε, Κεντρική Τράπεζα, υπουργείων Οικονομικών, υλικών για να κάνει την έρευνα του. Αυτό αντί να το ερευνήσει, το μάζεψε και το στείλε στο κρατικό αρχείο. Όταν λέω, εγώ είπα, συζητώντα με τον τότε Φυπουργό, παρά τον Πρόεδρο τον Πετρίδη, ότι αυτό το υλικό πρέπει να το φέρουμε στο Προεδρικό για να, 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 να δούμε τι έγινε, να κάνουμε μια καταγραφή. Άλλη, μια καταγραφή. Και κάναμε διαδικασίε, με εντολή και οδηγίε του Αναστασιάδη του Ιδίου, γραπτό, ότι θέλουμε πρόσβαση σε τούτο το υλικό για αυτόν και αυτόν τον λόγο. Και μα πήγα εγώ στο κρατικό αρχείο και έκανα αποδελτίωση, επειδή έχω και μια ερευνητική ικανότητα, υλικού, το οποίο ήταν, θα ήταν ω τώρα κλεισμένο στα υπόγεια του κρατικού αρχείου. Λοιπόν, ο σκοπό ήταν να γράψουμε την ιστορία τη οικονομική κρίση. Και ξεκίνησα εγώ να γράφω με πρώτον θέμα γιατί κατέρευσε η Λαϊκή Τράπεζα, που ήταν η αιτία τη οικονομική κρίση. Λοιπόν, ο λόγος που παραιτήθηκα τον Αύγουστο, αλλά έμεινα μέχρι τέλος Σεπτεμβρίου, τέλος Οκτωβρίου, έφυγα από το Προεδρικό 30 Σεπτεμβρίου. Ναι. Ο Οκτώβριο ήταν η άδεια μου που είχα συσσωρευμένη. Αλλά δούλευα όλον τον Οκτώβριο από σπίτι μου για να τελειώσω. Να παραδώσετε. Να παραδώσω το πρώτο, διότι ο σκοπό ήταν να κάνουμε σειρά. Ναι. Άρα λοιπόν, είμαστε στους 18 μήνες τώρα. Ναι, φτάσαμε στους 18 μήνες. Μάλιστα. Και έγραψα το πρώτο σημείωμα που ήταν οι συνθήκες κατάρρευσης της Λαϊκής Τράπεζας. Ε, είδα διάφορα πράγματα που συνέβαινα, αλλά ήταν ασύνδετα μεταξύ του. Δεν μπορούσε να βγάλει. Ξέρετε, δεν ήταν όλα να τα δει με γυμνό οφθαλμό ότι συνέβαιναν μπροστά σου. Υπήρχαν ύποπτα ζητήματα. Το σημείωμα για τη λαϊκή τη μελέτη την τέγεια σαν τέλο του ε, Οκτώβρη, εκείνη την εποχή έγινε μια βολιδοσκόπηση από την New York Times. Τότε ήταν παγκόσμιο θέμα, η οποία θέλει να γράψει για την οικονομική κρίση στην Κύπρο. Ερωτήθηκε ο πρόεδρο, εάν θα ήταν καλά να δώσουμε το report που έκανα εγώ για τη Λαϊκή. Και είπε ναι, να το δώσετε. Ήταν δική του αποφασή να δοθεί, να γίνει διαρροή στους New York, New York Times. Times. Δόθηκε το κείμενο, αλλά εγώ επειδή ήθελα να ήμουν ασφαλή και σωστό, στο εισαγωγικό μου, εγώ έγραψα το ιστορικό ότι αυτή η μελέτη γίνεται με οδηγίε του Προέδρου τη Δημοκρατία και είναι πηγέ από το κρατικό αρχείο, από την Προεδρία, αυτών, αυτόν, αυτόν, αυτόν όπω έπρεπε να γίνει. Και έβαλαν παραπομπέ, τα διέγραφαν, τα διέγραφαν, τα διέγραφαν, τα διέγραφαν. Ο Αναστασιάδη, ο οποίο εμπήρε έναν Τη εκθέσει τη Λέγκη. Σου το χρ... έχει μην φαίνομαι. Όχι, Α. δεν το διάβασε διότι δεν διαβάζει. Α. Ο κυβερνητικό εκπρόσωπο ο Χριστόδουλητη πήρε ένα αντίγραφο, ο υπουργό παρά το πρόεδρο πήρε ένα αντίγραφο. Αλλά κανεί δεν συνειδητοποίησε, ή εντόπισε ή ε, σκέφτηκε ότι ε, το κείμενο που πάει στου New York Times είναι του προεδρικού. Η αντίληψη που είχε ο Αναστασιάδη ήταν διαρροή. Όχι, ότι ήταν δίνομαι το υλικό. Και αν το βγάλει η New York Times ως έρευνα την Μάλιστα. Για να ταχώσει. βασικά το report αυτό, αφήνει εκτεθειμένου και του δύο διοικητέ τη Κεντρική Τράπεζα. Και τον Ορφανίδη και τον Δημητριάδη. Αυτό για τον Αναστασιάδη. Και ορίστε τι αυτόν Αυτό είναι το χάο. Δύο διοικητέ τη Κεντρική Τράπεζα που προηγήθηκαν, έκαναν, ε, δεν διαχειρίστηκαν σωστά τη λαϊκή, η οποία κατέρευσαν και πήρε μαζί τη ολόκληρο το οικονομικό σύστημα. Αλλά η εντύπωση του Αναστασιάδη ήταν ότι θα παρουσιάζεται ω New York Times. Ε, όταν ε, δημοσιεύτηκε ότι είναι report το οποίο έγινε για τον πρόεδρο, ε, μου τηλεφώνησε ο Χριστοδουλίδη, ήταν εκπρόσωπο, μου λέει: Μα ο πρόεδρο θα κάνει ανακοίνωση ότι δεν ε, ε, έχει σχέση. Λέω του να κάνει, θα κάνω και εγώ ανακοίνωση είναι ότι ε, αυτέ τι συνθήκε έγινε Εδώ, είσαι στο ίδιο, στο ίδιο, γραφείο τώρα, είσαι στο Πατρικό. Δεν είμαι, εγώ έφυγα. Α, εσύ ναι, πήγα ναι, 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 Σα λέω ότι εγώ πήγα τα Βρυξέλλε ναι, ναι. και ακόμα είχα συνεργασία. Ναι. Έγινε ένα χαμό, ένα πανικό, διότι ο Αναστασία ενοχλήθηκε, διότι δεν ήθελε. Ε, γιατί ενοχλήθηκε. Διότι το ρηπόρτα αφήνε εκτεθειμένο τον, τον Γιανόπουλο. Μετά ακολουθήσαν αποκαλύψει τι οποίε δεν γνωρίζαμε. Ότι ο συναγερμό και ο Αναστασιάδη πήραν βοήθεια από τα κλεμμένα τη λαϊκής μέσω τη φόκου. Yeah. όπου ήταν πίσω ο Βιενόπουλο. Οπότε δεν ήθελε να ανοίξει προσωπικά μέτωπο με τον Βιενόπουλο. Το Βιενόπουλο, να του φορτώνει ευθύνε για την οικονομική αυτά, κρίση. Αυτά τα διαβάσει και ο κόσμο στο βιβλίο. Εγώ όμω ναι, ο... θέλω το ηθικό κομμάτι να ναι. θίξω. Αυτό, Αυτό... περιμένει. Ναι. Η, η... Όμω παρόλα αυτά έγινε μια διαχείριση. Βγήκε ο Χάρη ο Γεωργιάδη και έκανε μια δήλωση στο ραδιοφόνο και είπε Είναι η ομάδα που το έκαμε και υπάρχουν κι άλλα. Και σε υποστήριξαν την έκθεση. Που ήταν με έναν τρόπο, ανέκλεισε το θέμα ποιο και γιατί το έκαμε, Διότι δεν το ρωτούσαν ποιο το έκαμε. φωτογραφίζανε εμένα φυσικά. Ε... Αλλά μετά το 10... τον επόμενο χρόνο, εγώ συνέχισα να συνεργάζομαι, να έχω επαφή και επικοινωνία με τον το Αναστασία. Όταν έρχομουν Κύπρο, πήγαινα στο Προεδρικό. Όταν έρχεται ο Αναστασία τη Βρυξέλλε για τα συμβούλια. Δύο-τρει φορέ πήγαμε μαζί έξω για δείπνο. Ε, πρακτικά όμω, πώ γίνεται η ιστορία. Με αυτό θα σα πω. Έχει ενδιαφέρον η ιστορία. Αρχίσαμε τώρα. Ο Αναστασιάδη μου ζήτησε όταν έκανε συνομιλήσει για το Κυπριακό να του κάνω μια συγκριτική μελέτη του σχεδίου Ανάν τη Ζηρίχη και του τι είχε συμφωνήσει αυτό με τον Ακίντζη. Πληρωνόσασταν εσεί γι' αυτό. Αμυστή. Λοιπόν, και. Του, έκαμα, του, τα έκαμα αυτά που μου ζήτησε. Μέρε και νύχτε ολόκληρε. Το έναν έχω email, πώ θέλω του συναδέλφου μου στο Προεδρικό, τέσσερι ώρα το πρωί και του λέω: Το στέλνω, ελπίζω η κόπη μα να μην πάει χαμένη. Σε μια περίπτωση θα μπει ένα διακοπέ με την οικογένεια μου, ήρθε και η κόρη μου από τη Γερμανία και είχαμε κλεισμένο να πάμε διακοπέ. Και θα γύρω σε του άφησα σπίτι, διότι έπρεπε να κάνω αυτή τη δουλειά για τον Αναστασιάδη στην Κύπρο. Ενώ ήμουν κάτω εδώ, ξέρει, αφιλοκερδό, διότι ήθελα να βοηθήσω σε αυτό το πράγμα. Αλλά τον σεβόσασταν, εγώ αυτό καταλαβαίνω. Δηλαδή υπήρχε σεβασμό στο πρόσωπό του. και συνεργασία. Ναι. Μετά, αντιλήφθηκα ότι. μετά του έκανα μία μελέτη του Αναστασιάδη. Όλα αυτά είναι γραπτά, υπάρχουν και σε email. Και σε... Ο, αναστασ... Ο βοηθό του Αναστασιάδη με οδηγίε του Προέδρου μου έστειλε. και μου έδωσε σε USB και μετά μου έστειλε με email. Όλοι τον πληροφοριακό υλικό για το Κυπριακό για να του κάνω σημειώματα. Δηλαδή δεν ήμουν ένα άνθρωπο που έφυγα εχθρικά. εχθρικά. Λοιπόν, μετά αντιλήφθηκα ότι οι Ρώσοι εκβίαζαν τον Αναστασιάδη για τον Κυπριακό για οικονομικά ζητήματα, οικονομική φύση ζητήματα. Ναι. Οπότε ανέκατσα και το έκανα μια μελέτη, πώ οι Ρώσοι τον εκβιάζουν και με εισηγήσει πώ θα διαχειριστεί αυτό το ζήτημα. Του την έδωσα στι Βρυξέλλε. Όταν κατέβηκε το αεροπλάνο στη, Λευκοσία, στη Λάρνακα, με πήρε τηλέφωνο και μου λέει τούτα που γράφει σε Φοϊτσάρικ. Σε δύο-τρει μέρε στο προεδρικό γραφείο έχω μάρτυρε τρία άτομα στον πρωινό καφέ. Ποιοι ήταν, ο, ήταν ο, 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 ο ένα που τον επικαλούμε στο βιβλίο, ο Πάμπα ο, ο που ήταν διευθυντή του γραφείου. Αλλά παρόντε ήταν, ήταν, και ο Κασουλίδη, ήταν και ο Αβέροφ, ήταν όλοι Α, που, που, πάνε στο. Χριστόδουλίδη ήταν. Και του είπε ότι μου έστειλε ένα σημείο ο Μακάριο είναι Φοϊτσάρικ <φυ> με του Ρώσου τα πράγματα. Ήταν τότε που ο πρέσβης ο Σάτσι επίεσε συνάντηση με τα κόμματα του κέντρου για να μιλήσουν εναντίον τη Ριζονική Ομοσπονδία με τον πρέσβη να κάθεται μπροστά. Με πήρε με τηλέφωνο ο πρόεδρο και μου λέει. Δεν εστέγνωσε το μελάνι σου για τον Οσάτσι. Εγώ μετά λέω, έχω μια συνεισφορά για να ο πρόεδρος να νιώσει, ξέρεις, να καταλάβει τι γίνεται. Οπότε, 29 Δεκεμβρίου το 16 ε, ήταν η τελευταία φορά που το συναντήσι. Καθόταν εκεί που είσαι εσύ και εγώ εδώ, απέναντι. Μπροστά στο γραφείο το προ... του Στο γραφείο του. Στο προεδρικό γραφείο υπάρχει ένα λεπτό σιφτάρι μπροστά κάτω, το οποίο ο πρόεδρος βάζει... Πολύ λευκό οίκο μου μιλίζει ναι, αυτό. Ναι, αυτό ε? Το οποίο βάζει μέσα τα σημαντικά που θέλει να έχει σε πρώτη ζήτηση. Ο... Είναι κρυφό δηλαδή κάπου. Όχι, δεν είναι κρυφό. Είναι ένα μικρό συστάρι στο οποίο βάζει τα έγγραφα που θέλει να έχει εύκολη μπρόσβαση. πρόσβαση. Γρήγορη πρόσβαση. Άνοιξε το συστάρι, έβγαλε το φάγγελο το καφέ με το σημείωμα, το κράτησε έτσι και μου λέει: Το έχω εδώ να μην ξεχνώ. Ήταν ο φάγγελο που έγραφε πάνω, το έδωσα στη φρουρά του στι Βρυξέλλε και έγραφε πάνω πρόεδρο Δημοκρατία, εμπιστευτικό με κόκκινα γράμματα. Το κράτησε έτσι, μου λέει: Το έχω εδώ να μην ξεχνώ να μην το ξεχάσω. Το σημείο που του είπα ότι πώ τον εκβιάζουν οι Ρώσοι. Μετά, τέλο Ιανουαρίου, έγινε η Γενέβη και μετά τέλο Ιανουαρίου, ο Αναστασιάδης έκαμε στροφή. Για μένα που τον ξέρω και τον παρακολουθώ, συμβιβάστηκε. Ότι θα κάνει στροφή στο Κυπριακό και είπε: Δεν λύεται, πάμε για εκλογέ. Ξεχάστε το, αφήστε το. Ήταν η στιγμή που ο Αναστασιάδη συμβιβάστηκε. Άρα και σα απογοήτευσε. Ε, ναι. Οπότε εγώ yeah. λέω θα κάνω ακόμα μια προσπάθεια. Και έκατσα και του έκανα ένα δεύτερο σημείωμα για, για το ίδιο θέμα. Το οποίο του εξηγούσα οι Ρώσοι ο στόχο του, η προτεραιότητά του είναι να κερδίσουν την Τουρκία από τη Δύση και την Ευρώπη και ότι μα χρησιμοποιούν εμά, να μα αφήσουν εμά με την κατοχή για να διασπούν τη σχέση τη Τουρκία με την Ευρώπη και το έβαλα μελέτε, τεκμήρια, έναν φάκελο τόσο χοντρό. Του έγραψα ένα εκτενέ σημείωμα και του έβαλα όλα τα επισυναπτώμενα από σπάσματα δημοσιεύματων, πώ το κάνουν, γιατί το κάνουν. Τρελή έρευνα δηλαδή. Πολύ έρευνα. Ήταν μέρε και νύχτε. Πολύ δουλειά. Πάλι τσάμπα. Να... Βεβαίω. Λοιπόν, τηλεφώνησα για ραντεβού. Δεν μου έδωσε. Ήταν η πρώτη φορά. Δεν τηλεφώνησα ποτέ μου για ραντεβού και να μην μου δώσει. Όταν έρχομαι από τη Βρυξέλλε. Ποιον παίρνει τη γραμματεία του. Τη γραμματεία του. Όταν. Ε, τηλεφωνήσα και του ιδίου. Για... Α, αλλά... Τα από τα κινητά. τα κινητά. Λοιπόν, αλλά λέω, επειδή το, τον, αντιλήφθηκα ότι ε, έκαμε στροφή, πήγα δια τη κανονική οδού στη γραμματεία. Και σα απέφευγε. Δεν μου, λέει εντάξει, θα του είπα του Προέδρου, θα σου πει και λοιπά. Οπότε πήρα το φάκελο, πήγα στο Προεδρικό, διότι μου την πόρτα. Διότι... Γνωστό, ε, το έδωσα Χέρι με χέρι. Στη γραμματεία του, με όλα τα στοιχεία μέσα. Δεν επικοινωνήσε ποτέ. Καλά, δεν μπήκατε στον πειρασμό να χτυπήσετε την πόρτα, Όχι. Πούμε. Δεν η δεν, εκείνη την μέρα, εν πάση περιπτώσει, αλλά ε, δεν ήθελα να ξέρει να του βάλω εγώ, ε, Με έναν. Δεν ήταν το πατουβό, έλα το. Μα ε, Θα το έβλεπε. Οπότε δεν είχε κανένα λόγο να πάω να το βάλω στα μούτρα. Δεν μου ξαναμίλησε, δεν ξαναμίλησε με από τότε. Ε, για μένα αυτό είναι η απόδειξη, το τεκμήριο για δύο πράγματα. Πρώτον, ότι συμβιβαστήκε, αλλά δε... δεν είχε τα μούτρα να σα αντικρίσει, α πούμε. Ναι, ούτε μου μίλησε από τότε, ποτέ. Λοιπόν, τώρα θα πάμε σε αυτά που σα ενδιαφέρουν. Γιατί ε, πήγαν τα πράγματα στραβά με τον Κυπριακό, έγιναν αυτά που έγιναν. Ε, εγώ παρακολουθούσα τι εξέλιξεις. Διότι επειδή μου βοηθούσε ο Στυλιανίδη, επειδή οι διάφοροι ήθελαν τον Στυλιανίδη να τον τηρούν ενήμερο, να τηρούν την Ευρωπαϊκή Επιτροπή. Ο Στυλιανή δεν ταξίδευε όλη η μέρα στον κόσμο. Ε, ήμουν εγώ ο μεσάζω. Οπότε μέσα μου περνούσαν όλε οι πληροφορίε. Αυτό αντιλήφθηκε ότι εγώ το ήξερα, δεν είναι, με ήξερε, ότι εγώ μαθαίνω και ξέρω και ήμουν πλέον κίνδυνο για αυτά που έκανα. Όταν άρχισε να παρακολουθεί το τηλέφωνο μου. Παρακολουθώντα το τηλέφωνο μου, που τότε φαντάζομαι σα βγάζανε τρελό, έλα μακάρι τώρα τι χαζομάρε λε. Και... Ε, όχι, παρακολουθούσαν τι κάνω, με ποιου μιλώ, τι ψάχνω. αλλά φαντάζομαι θα σα αμφισβητούσαν. Αντιλήφθηκε ότι. Ε ε, 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 άρχισα να ψάχνω την υπόθεση Ριμπολόβλεφ. Και τότε με έβαλαν υποπλήρη παρακολούθηση, διότι το θέμα Ριμπολόβλεφ ήταν πάρα πολύ σοβαρό. Και άρχισε η παρακολούθηση των τηλεφώνων Τώρα, πώ άρχισα να γράφω τη συμμορία, αυτό είναι ενδιαφέρει. Εγώ στι Βρυξέλλε είχα πολύ χρόνο ελεύθερο, διότι ο Αναστασιάδης διατείνεται ότι ε, επειδή δεν διόρισε το Στυλιανίδη δεν διορίστηκα γι' αυτό τα κάνουν εγώ είπα σε όλους στις Βρυξέλλες ότι δεν ενδιαφέρομαι για δεύτερη θητεία αν ακόμη και αν ο Στυλιανίδης ε, ε, διοριστεί. Ω εκ τούτου η γυναίκα μου η οποία εργάστηκε για δύο χρόνια στην Ευρωπαϊκή Επιτροπή αφού έκαμε αίτηση να απευθεία στην Ευρωπαϊκή Επιτροπή και είχε συμβόλαιο για τέσσερα χρόνια, δεν τη άρεσε η δουλειά και παραιτήθηκε στα δύο. Παραιτήθηκε. Και δύο ανάμιση χρόνων πριν ανανεωθεί η θητεία του Στυλιανίδη, ένα χρόνο πριν αποφασίσει ο Αναστασιάδη ότι δεν θα το διορίσει, η οικογένεια μου μετακόμισε στην Κύπρο. Ήταν ήδη πίσω στην Κύπρο η γυναίκα μου και ο γιο μου. Και εγώ ε, γι' αυτό είναι η απόδειξη ότι δεν θα μείναμε δεύτερη μεντάδια. Η οικογένεια μου την έστειλα ήδη στην Κύπρο. Όντα η οικογένεια μου πίσω στην Κύπρο, εγώ μόνο μου στι Βρυξέλλε, είχα αρκετό ελεύθερο χρόνο. Οπότε λέω: Είναι ευκαιρία τώρα να κάτσω. Του βγάλω τάπλητα στη Όχι. Είναι ευκαιρία να κάτσω να γράψω την ιστορία τη οικονομική κρίση. Έτσι όπω ξεκίνησε. Ναι. Και εγώ δεν ξεκίνησα να γράφω για να yeah. εκθέσω. <cheesy> <sharp inhale> <sharpman> <that> <you, sundering> τον Αναστασία. Ξεκίνησα να γράφω την οικονομική κρίση. Όμω επειδή είχα στην κατοχή μου όλα τα έγγραφα τα οποία τα πήρα με τον τρόπο που σα είπα, για τον λόγο που σα είπα, όταν άρχισα να βάζω τα κομμάτια το ένα δίπλα από το άλλο, έβγαινε μια εικόνα σοκαριστική για το τι έγινε. Διότι τούτα που έγιναν που γράφω στο βιβλίο δεν ήταν εμφανή. Κανένα στο προεδρικό δεν κατάλαβε, ακόμα και ποιο θα είναι το συνεργάτη. Άρα, με αυτή σα την απάντηση, και τώρα μου δίνετε απάντηση, yeah. καταλαβαίνω ότι δεν κάτσατε 18 μήνε εσκεμένα στο Προεδρικό για να σημειώνετε τι βρωμιέ, για αυτά να δημοσιεύσετε. Ναι. ναι, θέλω να πω. Yeah. Κολλάγατε τα puzzles που είχατε χρόνο εκεί στι Βρυξέλλε και yeah. λε, Α, αυτό συνδέεται με εκείνο, ριμπολόμπλε yeah. με ακριβώς. εκείνο. Και όταν ναι, βγήκε. Yeah. Τώρα, τώρα, με καλύτερο. την οικονομική κρίση, γράφοντα την οικονομική κρίση, βγήκε κάτι εντελώ. Μετά άρχισαν να λύονται οι απορίε μου και για τα μετά για το Κυπριακό. Ότι υπήρχε διαπλοκή, ότι υπήρχαν συμφέροντα, ότι ξέρεις, ότι ήταν βασικά ήταν μια συμμορία. Το, 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 τη λέξη συμμορία, εγώ την άκουσα όταν ήμουν στο Προεδρικό, διότι γίνονταν μεμονωμένα με γεγονότα. Σα το είπε και ο, ο Χαρσήκο. Ε, αλλά εντάξει, όταν κάποιο διαχειρίζεται εξουσία, κακά τα ψέματα. Είναι αυτό που λέμε στην Κύπρο, όταν βάλει το δάχτυλο σου στο, στο μέλι, μέλι, θα το γλύψεις. Αλλά ε, την πήγανε μέσα στο βαρέλι με το μέλι, βασικά. Δεν ήταν το δάχτυλο. Ε, αλλά ε, εμεί εκεί πήγαμε να διαχειριστούμε το μεγάλο ζήτημα των Κυπριακών. Αλλάξαν. Έγιναν πράγματα για την οικονομία. ανεστάθηκε στα ποδιά τη η Κύπρο, μπήκε σε μια πορεία ε, ανακαμψή. Ναι, <χω> αλλά να ρωτήσω αλλά τώρα κάτι. Δεν, δεν, δεν ήταν κάτι το. Αλλά. Α, 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 παράδειγμα. Όταν διαπίστωσα ότι κάτι γίνεται με τη δρομολάξα. Στο αεροδρόμιο εκεί. Ναι. Για, για, αυτούς αυτού που δεν ξέρουν, για ένα βαγκούφιο, πολλέ χιλιάδε σκάλες τουρκοκυπριακή περιουσία, και έγινε μια συνωμοσία για να, την, για να το ενοικιάσουν τάχα και να το πουλήσουν για ανάπτυξη. Μιλούμε για μια τεράστια σκάνω, επένδυση. Σκάνω. Και μαζεύοντα το προεδρικό, ο, ο, ο πρόεδρο, δικηγόροι, βουλευτέ από άλλα κόμματα, επιχειρηματίε, για να μοιράσουν την πίτα πώ θα κλέψουν το βαγκούφιο. Αυτό είναι ξεκάθαρο ότι. Όλοι ήθελαν, ότι ήθελαν να κλέψουν την περιουσία και ότι ο πρόεδρο συμμετείχε. Εγώ, όντα τον προεδρικό και άλλοι, δεν θέλω να εκθέσω άλλου τώρα, και ενοχληθήκαμε και ανησυχήσαμε. Όταν τι έκαναμε, εγώ έκανα ένα σημείο με την ρεπορτάζ με τα στοιχεία και λέω να το δώσουμε να δημοσιευτεί για να χαλάσουμε την τίτλη. Ε, το δώσαμε σε διάφορου. Το δημοσίευσε κανένα. Ένα, το δημοσίευσε κάπου πληροφορίε. Ε, και κάμναμε κάναμε παρασκήνιο και την χαλάσαμε τη δουλειά. Που μέσα. Δηλαδή, δη, πολλά πράγματα που βγήκα ή πολλά πράγματα που έγινα. Ήταν εναντίον ο Χάσικο αυτή την πόλη. Ο, ο Χάσικο ήταν εναντίον. Αλλά ε, εμεί δεν είναι διευκολύναμε, α πούμε. Και τούτο είναι ένα απόδειξη ότι ο Αναστασιάδη δεν, δεν υπερετριγυρίζεται που δέκα συνεργάτες που ήταν συνεργοί εγώ δεν είδα κάποιον που τον κόσμο που ήταν κοντά στο Αναστασιάδη να ήταν διεφθαρμένος ή εκπροθέσεως να βοήθα τα πιο πολλά πράγματα τα κάπνει μόνος του και τα είδα μετά δηλαδή, ας παράδειγμα έρχονταν ε, ε, κοντά μας Πληροφορίε, καταγγελίε ότι πρόθαν τον καμπρόν του σε... Σε, πενδύσεις, πενδύσεις. σε διαβατήρια, σε επενδύσει. Ε, όταν πιέναμε να του πούμε, κι άλλοι, του το, 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 το Προέδρου, ξέρει, εφόσον εύ, εύ, του, θα με καταστρέψει. Δεν προσεχούν, τι κάνουν, τι είναι ήταν ευθύνα. Τι έπαιζε το σαν εμά, ηθικό, υπεράνω. Όπω έκανε με την γυναίκα του που έχετε γράψει στο βιβλίο, ναι, ότι αυτή θα τον καταστρέψει ναι, με την αγορά το που έκανε Αυτό ήταν ένα επαναλαμβανόμενο σενάριο. Ε, θέλω Άρα να σας... δεν έπαιρνε την ευθύνη, τα έριχνε στου γύρω. Όταν έκαμε τη συμφωνία με τον αρχιεπίσκοπο για να, το οικόπεδο, να αγοράσει το οικόπεδο, με έπεισε εμένα ότι πήγε η γυναίκα του μόνη τη. Εν ελί τώρα, όπω αναγνωρίζετε το. Έχει, δηλαδή, είναι. Και μετά και, να, τον για να τον υπερασπιστούμε. Και μετά, όταν έβαζα τα πράγματα στη σειρά λέγοντα: Δεν είναι έτσι. Βγήκε μια εικόνα. Είναι όσοι έχουν ε, 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 παραστάσει από φωτογραφίε. Εμείς Φιλμ, υπάρχει, κανονικό. Το όχι, που τες κάνω μαύρο και τι βάζει στο φάρμακο για να εμφανιστεί η φωτογραφία. Στο σκοτάδι, εκεί. Ναι, και βγαίνει σιγά-σιγά η φωτογραφία. Έτσι, ναι. έτσι έβγαινε. Όπου όταν, όταν βγήκε αυτή η εικόνα, για μένα η συνολική εικόνα, ήταν ένα σοκ. Το οποίο στο σύνολον του δεν πότε το καταλάβω τι συνέβαινε. Και όχι μόνο εγώ. Και ο περίγυρο. Πάμε λοιπόν. Πολλοί από τι... τον περίγυρο, όταν διαβάσαν το βιβλίο μου, είπαν Τώρα καταλάβαμε τι έγινε. Έχω την κεντρική ιδέα. Ναι. Στο διατάφτα. Βλέπετε λοιπόν ότι είχαν γίνει τέρατα εκεί μέσα. Λε, α, κολλάει αυτό το κομμάτι με εκείνο το puzzle. Πρέπει να βγουν για το κοινό καλό. Ε, δεν νιώσατε έτσι έναν. ηθικό φραγμό να το πω. Ένα άγχο ότι πρέπει να τον ενημερώσω. Δηλαδή, εγώ από αυτόν τον άνθρωπο έφαγα ψωμί. Όχι. 18 μήνε. Όχι, δεν έφαγα ψωμί. Πρώτα απ' όλα, όχι. Πρώτον, εγώ πήγα, έπαιρνα ένα μισθό. Ε, ήταν ο μικρότερο μισθό που πήρα όπου έδουλεψα πριν. Ναι. Γιατί δεν ήμουν, Δεν πήγα εκεί για τα λεφτά. Εδούλεψα τι περισσότερε ώρε που δούλεψα ποτέ στη ζωή μου. Ε, προσπαθούσα να συνεισφέρω σε αυτό το πράγμα. Για δέκα χρόνια πριν αυτόν τον άνθρωπο τον υποστήριζα για ένα σκοπό, διότι ε, με ξαπάτησε. Εγώ ένιωθα ε, 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 το αντίθετο. Ένιωθα ε, ότι εγώ έδωσα τη ψυχή μου και με πρόδωσε. Όχι αυτό που λε, εσύ ότι του χρωστώ, ότι δηλαδή επειδή μου έδωσε 1,5 χρόνο δουλειά για την οποία δεν πρόσφερα τα πολλαπλάσια και δούλεψα άλλα δύο χρόνια αμυσφή από τι Βρυξέλλε, έπρεπε να του ήμουν και ευγνώμων. Αντίστροφα το... είναι. Να. Αλλά εγώ αισθάνθηκα ότι με πρόδωσε, ότι με πούλησε, ότι, το, το, ότι εγώ έβαλα την ψυχή μου και το όνομα μου και, το, και, το, και την αξιοπρέπεια μου και την ηθική μου για έναν άνθρωπο ο οποίο τελικά κλαίει και πρόεδρο για να πλουτίσει. Ήταν ε, εξοργίστηκα. Πραγματικά, ότι είδε το πράγμα πρέπει και όταν διαπίστωσα ότι παρακολουθούσαν και τα τηλέφωνα μου, λέει όχι, αυτό το πράγμα, ό,τι και να συμβαίνει. Κοιτάξτε, το, το, η παρακολούθηση των επικοινωνιών και η προσπάθεια να με εκβιάσει με αυτού του τρόπου ε, έθιξε πλέον την αξιοπρέπεια μου. Δηλαδή, είτε μια μάχη του, δηλαδή, λέει, όλη αυτή τη μάχη θα τη δώσω. Ό,τι και να συμβαίνει. Με ό,τι ρίσκα για συνεπάγεται. Δεν νιώσατε την ανάγκη να του μιλήσετε. Όχι, μα δεν ούτε ήθελα να του μιλήσω. Ούτε τώρα θέλω να το μιλήσω. Δεν, δεν έχω κάτι να πω. Δηλαδή, αν σα έπαιρνε τώρα τηλέφωνο, θα το απαντούσατε. Ε, θα το απαντούσα, αλλά δεν έχω κάτι να πω μαζί του. Να πω τι. Σωστό, γι' αυτό τι να πει. Τι να πει. Άρα, δεν δε, δε νιώσατε. Εγώ εξάντλησα όλα τα περιθώρια επικοινωνία, όπω σα έχω πει, γραπτό, με δουλειά, τεκμηριωμένα. Ήμουν απόλυτα ειλικρινή μαζί του μέχρι τέλου. Ο Χριστοδουλίδη γνώριζε πράγματα. Ήταν κοντά τους. Δεν μπορεί να με γνωρίζει δεν ήταν δίπλα του ε, τόσα χρόνια. Νομίζω δεν μπορεί να με γνώριζε. Αναφέρεται μέσα ότι ήταν και στο αεροπλάνο και στα ταξίδια και ε, είχατε και συγνέπιση. Όλοι ήξεραν ποιο πληρώνει. Τώρα δεν κορεύει. Είμαστε τώρα PiSPIN. Τώρα ένα Boeing να σε παίρνει και να σε φέρνει όλη την αποστολή με 20.000 την ώρα κοστοπτήσει και να λέμε ότι τα πληρώνει ο Χρυσ Λαζαρίκ να, να τα λέει και να ορκίζεται με αυτοπεποίθηση, α πούμε. Δεν ξέρει, είναι πρόσβολη πρώτα απ' όλα στο νοημοσύνη του κόσμου. Αν σα έλεγα να χαρακτηρίσετε τον, τον, πρώην πρόεδρο με επίθετα. Δεν θέλω να βάλω επίθετα. Ε, προσπάθω, προτιμώ να το χαρακτηρίσω με γεγονότα. Α το χαρακτηρίσω ο που διαβάζει. Πώ κρίνετε τον Νίκο Χρυστοδουλίδη ω πρόεδρο, Δεν είναι η ίδια η κατάσταση που υπήρχε ενέργεια Αναστασιάδη. Δηλαδή υπάρχει μια ανάσα τα θετικά. Εγώ δεν αισθάνομαι τώρα ότι κινδυνεύω ή ότι με παρακολουθώ. Δεν είμαι σίγουρο. Ε, μπορώ να πω ότι δεν. Εννοώ, αλλά δεν θεωρώ ότι ε, αυτή η κυβέρνηση έχει ατζέντα να παρακολουθεί εμένα. Γενικά όμω για τον κόσμο ε, εγώ, Για την κοινωνία. Ναι. Γενικά προκάλεσε μια αναπογοητεύση ο Χριστοδουλίδης διότι ε, 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 δημιούργησε μια εικόνα, μια εντύπωση είναι ότι είναι το ηθικό στοιχείο τη κυβέρνηση ο νέο άνθρωπο. Δεν ευθύνεται για τον Αναστασιάδη και ότι μπορεί να πάρει τη χώρα μπροστά και να, να κάνει αλλαγέ ω ένα νέο άνθρωπο. Συγγνώμη. <κομίως> 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 Απέτυχε αυτό. έδειξε ενώ έχει μια αδυναμία να διαχειριστεί ζητήματα. Εμένα, εκείνο που με απαγοητεύει, που με θέλετε, είναι ότι βλέπω το πρόγραμμα του Προέδρου που να αναλώνεται όλη μέρα στα μνημόσυνα, στι εκκλησίε, προσκυνήματα, στι παντούφλε, στα... Καλά, δεν έχει άλλη δουλειά να κάνει ο πρόεδρο, α πούμε. Δηλαδή. Είπε ότι είναι κοντά στην κοινωνία. Τι άλλο Μα τι κοινωνία. Δηλαδή. Ο πρόεδρο των πρόεδρων είναι εκλεγόμενο να κοντά στην κοινωνία. Τον πρόεδρο είναι εκλεγόμενο για να υπηρετεί την κοινωνία. Μα για να υπηρετεί την κοινωνία θέλει να κάνει έργο, να παράξει έργο σημαίνει θέλει δουλειά. Εντάξει, έχει κάνει πράγματα όμω. Βλέπετε τώρα και με τον διάβλο για τη Γάζα. Ε, τον αποθεώνει όλο και... ο πλανήτη. Μέχρι ο ίδιο ο Μπάιντεν, α πούμε, του στείλει επιστολή. Τι του αποθεώσει, εγώ δεν την είδα, αλλά ε, ξέρετε κάτι. Είμαστε μια χώρα δίπλα από την εμπόλεμη κατάσταση. Ε, η Κύπρο θα μπορούσε να ήταν ένα asset για να διαδραματίζει τον ρόλο στο μέγιστο βαθμό και να, μέσα από τούτο να εξασφαλίσει την ασφάλεια τη, την ευημερία τη, την προστασία τη. Εάν έλυνε το Κυπριακό, τότε το πράγμα θα ήταν δαμέ, αυτό. Αυτή θα ήταν η Κύπρο. Θα ήταν όλο ο κόσμο θα νοιαζόταν για την Κύπρο, διότι συνεισφέρει στο σύστημα ανασφάλεια τη Ανατολική Μεσογείου. Μεγάλο κεφάλαιο. Τώρα, είπαμε ότι θα διαθέσουμε την Κύπρο ένα λιμάνι για να παίρνουμε βοήθεια στη ΓΑΣ. Τι πιο φυσιολογικό και πόσε φορέ στο παρελθόν αυτό δεν έχει συμβεί. Δηλαδή, όταν έγινε ο φίλο πόλεμο στο Λίβανο και κενώθηκαν οι Παλαιστίνοι, ήρθαν όλοι στην Κύπρο και φύγανε από εδώ. Πάντα η Κύπρο χρησιμοποιείται <Δεξή> ήταν όμω μια ναι, σημαντική πρωτοβουλία ε, του Όμω, Δηλαδή, τάξη, όλοι το λένε ναι, αυτό. Εντάξει, είπε ο Πρόεδρο ότι θα χρησιμοποιήσουμε την Κύπρο. Αυτό είναι το πιο φυσιολογικό πράγμα που μπορεί. Αυτό είναι το, 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 το minimum ή το αυτονόητο. Ανα... Επειδή ήρθαν οι άλλοι να τον αμφισβητήσουν ότι δεν γίνεται και δεν γίνεται και η κυβέρνηση το ανοίγαγε. Και... Τώρα, γιατί έγινε τώρα αυτό. Διότι έχει τεράστιο πρόβλημα να πάει στην Αμερική ε, λόγω των εκλογών και ε, λόγω ε, του ότι ξεπεράσαν τα όρια οι. οι οι Ισραηλίδε και έχει πολύ να αφισβητήσει σε όλο τον κόσμο και έχει τίμημα. Οπότε βλέπετε ότι ρίχναν έρχονται... και έπρεπε να κάνουν κάτι για του Παλαιστίνιου. Υπήρχε το πράσινη, καλώ την έκαμε, καλώ έγινε, μπράβο του. Αλλά δεν ζητεί ε κάτι που αλλάσει τα δεδομένα ή αλλάσει το χάρτη. Θέλω να πω, επειδή υπήρχε μια, μια εικόνα, α πούμε, ότι είναι ο πρόεδρο του που δεν κάνει τίποτα. Έχει κάνει δηλαδή και στη διακαναλική και, στο, και στον απολογισμό του. Δηλαδή έδειξε καλά πράγματα. Δηλαδή, μην είμαστε τελείω δεν νομίζετε. Κοιτάξτε, εγώ δεν. Αν παρακολουθείτε. Α, δεν κάνω κριτική στον πρόεδρο να δεν κάνω πράγματα. Ή δεν είμαι όλη μέρα, ξέρει να τα κάνει. Περιμένατε περισσότερο. <σ <och> <σ <water> ναι. Αλλά απογοήτευση. Υπάρχει μια απογοήτευση στον κόσμο ότι ε, έπρεπε να κάνει. Περίμενε πολύ περισσότερα πράγματα να κάνει. Oh. Εγώ πιο θετικέ εξελίξει. Από το διάβολο στη Γάζα. Θεωρώ αυτά που έγιναν προ... προχθέ στι Βρυξέλλε. Mm. Όπου ε, γίνεται μια νέα προσπάθεια να επαναρχίσουν οι ενταξιακέ διαπραγματεύσει Τουρκία Ευρωπαϊκή Ένωση και θέλει να βάλει το Κυπριακό και να ξεκινήσουν τι συνομιλίε, διότι αν δεν λυθεί το Κυπριακό, είναι όλα παλάτια είναι. στην άμμο. Ο Αβέρο Φινοφίτη πιστεύει ότι ξεπέρασε ποτέ την ήττα του. Ε, μα πού να ξέρω. Δημοσιογραφικά ή ε, δημόσιο, σαν εκτίμηση. Νομίζω, ε, ε, δεν τον παρακολουθώ και ιδιαίτερα. Βλέπω κανένα tweet που γράφει. Επειδή είστε χρήστη του Twitter, φανατικό <συσίλια> ναι, για αυτό είναι. Ναι, δεν τον βλέπω. Εντάξει. Ε, ο ο, ο Αβέροφ όμω, βλέπετε, βγήκε και έκανε δήλωση υπέρ του Προέδρου για το θέμα τη. Εντυπωσιάστηκα του, και εγώ που το δω. Του διαδρόμου. Πάμε λοιπόν στο κεφάλαιο ευρωεκλογέ. Και ξαφνικά ακούμε ότι ο μακάρι του θα είναι με τη Βολτ. Πώ προέκυψε όλο αυτό το πράγμα, Γιατί μπλέξατε με την πολιτική που έχει βρωμιά, α πούμε, έτσι, στη γενική εικόνα που έχουμε και στην αρχή τη κουβέντα που κάναμε. Και τι προσδοκάτε. Πρώτα απ' όλα με την πολιτική και την βρωμιά. Ακριβώ επειδή η πολιτική έχει βρωμιά και επειδή το σύστημα είναι βρωμικό και αποδείχτηκε ότι είναι και διεφθαρμένο και ανίκανο να διαχειριστεί τα ζητήματα και επειδή είναι και πελώρια, ε, πρέπει να τα πάρουμε ένα βήμα παρακάτω από το να λέμε, να γράφουμε, να, υποδεικνύουμε τι πρέπει να γίνει. Να, να, αν μπορούμε να πάμε στο επόμενο επίπεδο που θα μπορούμε να κάνουμε και κάτι, να εφαρμόσουμε. Προλίγου περιέγραψα πώ υπηρέτησα στην κυβέρνηση του Αναστασιάδη και μετά όταν ήμουν με τον Στυλιανίδη και, ήμουν πάντα θελοντής, ήμουν πάντα στρατιώτης δεν επιδιώξα ποτέ η δήλωση του για τα δύο κράτη σας ενόχλησε του Στυλιανίδη ο, του Στυλιανίδη όχι, αλλά ναι. να σας εξηγήσω δεν ναι. είπε ο Στυλιανίδης δύο κράτη δεν είπε αυτό Στυλιανίδης είπε αυτό που λέμε στα, η συζήτηση ήταν ε, εάν είναι σωστή ε, η πολιτική που ακολουθεί η Ελλάδα σε σχέση με την Τουρκία και ο Στυλιανίδης τους είπε ότι ε, δεν είναι με την ρητορική αυτή την εθνικιστική που θα λύσουμε τα προβλήματα αυτόν το έκαναμε στην Κύπρο και τους είπε ήδη η Κύπρος είναι τουρκική ενώ η μισή Κύπρος είναι τουρκική ενώντα αυτό που λέμε στην Κυπριακή διάλεκτο με τούτη την ρητορική, με τούτη την πολιτική με τούτη την φρασιολογία η Κύπρος σε τουρκέψη αυτόν τους είπε γιατί αυτόν ακριβώς του είπε, απομόνωσαν τη λέξη η Κύπρο είναι τουρκική και λένε την έδωσαν την Κύπρο στην Τουρκία. Δηλαδή είναι εκτό κειμένου μια λέξη μάλιστα. που παίζουμε με τι λέξει. Μάλιστα, μάλιστα. Αλλά εγώ σα είπα προηγουμένω για την προηγούμενη ερώτησή σα ότι απέδειξα ότι με τον Αναστασιάδη, τόσον καιρό και με άλλου, ήμουν εθελοντή ότι έπρεπε να, να συνεισφέρω το να κάνω αυτοί που είχαν πολιτικέ φιλοδοξίε. Να του δώσω υλικό, να του δώσω εφόδια, να του δώσω όπλα. Να κάνουν αυτή την πολιτική που είχαν πολιτικέ φιλοδοξίε. Εγώ ούτε ποτέ διεκδίκησα να εκλεγώ. Από το σχολείο, μαθητικέ εκλογέ μέχρι τώρα είναι η πρώτη φορά ε. που διεκδικώ κάτι. Το ότι πάντα ήμουν στρατιώτη. Γιατί στη Βολτ Λοιπόν, τώρα είναι είπα ότι, ωραία, μετά από τόσα χρόνια, τόση εμπειρία, τόσα βιώματα, να δοκιμάσω ε, από έναν άλλον πόστο όπου θα έχει κάποιον άλλον ρόλο και κάποιον, κάποιον άλλ, άλλου επίπεδου παρέμβαση. Δεν θέλω βολτ... καν να σκεφτώ να εκλεγείτε Γιατί ευρωβουλευτή, να του βγάλετε τάπλετα στη φόρα τη Ευρωβουλή. Εκεί θα γίνει Γιατί στη Βόλτ. Διότι <συσχελίες> πρώτα απ' όλα οι άνθρωποι, η ραχοκοκαλιά του Βόλτ είναι νέοι άνθρωποι. Ναι. Πιστεύω πολύ στου νέου ότι οι νέοι πρέπει να πάρουν την Κύπρο στα χέρια του. Πρέπει να την πάρουν. Είναι οι άνθρωποι που είναι αδιάφθοροι, που ανησυχούν, ε... Που θέλουν να κρατηθούν στην Κύπρο, που θέλουν να δημιουργήσουν κάτι. Είμαστε σε έναν κομβικό οριακό σημείο για όλα τα ζητήματα που αφορούν τη χώρα μα. Το κράτο είναι παραπέي. Η διαφθορά είναι ασύλληπτο ασύλ, διαστάσιο. Στον Κυπριακό, οριακά, ε, ε, κάτι πρέπει να κάνουμε. Η... Όταν μου προσέγγισαν οι άνθρωποι και μου είπαν. Ε, ε, αντιλαμβάνομαι ότι ο λόγο που με προσεγγίζει. Πρώτα απ' όλα. Εντάξει, είστε πιστεύ... πρόσωπο τη επικαιρότητα. Εντάξει, και... πιστεύω ότι και... δεν είναι κάτι ευκαιριακό. Δηλαδή, δεν είναι κάποιοι άνθρωποι που πιστεύουν κάτι άλλο. Και επειδή εγώ τώρα είμαι στην επικαιρότητα για αυτά τα θέματα διαφθορά, έλα να το κεφαλαιοποιήσει, α πούμε. Αν υπήρχε ένα οποιοδήποτε παραδοσιακό κομμάτι, θα μπορούσε να το ερμηνεύσει έτσι. Ε, ότι α, έκαμε τώρα κάποιου αναγνώστε λόγω των βιβλίων και θέλω να το εξαργυρώσει να γίνει βουλευτή. Αυτό είναι αντίστροφο συμφωνώ με του ανθρώπου, έχουμε τι ίδιε ανησυχίε και γιατί όχι να μην συνεισφέρω στο αφού λόγω συγκυριών αυτήν την περίοδο τα θέματα που απασχολούν την κοινή γνώμη έχει μια αναπήχηση ο, δικός δικό μου λόγος λόγο, α πούμε. Γιατί να μην συνεισφέρω στο να επιτύχει αυτή η προσπάθεια. Ε, Είστε αισιόδοξο. Έτσι ανθρώπινα, ε, μιλώ Εγώ δεν ήμουν ποτέ απεσιόδοξο. Ποτέ. Δηλαδή, λέω. Ε, και δεν είμαι μια αισιοδόξα. Ε, προσπαθώ. Γιατί ε, σημαίνει. Ε, προσπαθώ. Ε, κάνω ό,τι μπορώ. Ε, τι, τι μπορώ να κάνω εγώ, α πούμε. Μπορώ να γράψω ένα άνθρωπο. Μπορώ να yeah. κάνω ένα μήνυμα. Μπορώ να γράψω ένα βιβλίο. Ε, τώρα, μπορώ, θα προσπαθήσω να το κάνω αυτό. Μπορώ να το κάνω αυτό. Για αυτού του λόγου. Ε, αν παρατηρήσατε από την αρχή τη κουβέντα μα μέχρι τώρα, εσκεμένα δεν σα οδήγησαν να μου αναφέρετε συγκεκριμένε ιστορίε των βιβλίων. Παρότι το έχετε κάνει σε πολλέ συνεντεύξει σα, διότι θεωρώ ότι πρέπει ο κόσμο να το διαβάσει το βιβλίο. Δηλαδή, έχουμε δώσει διάφορα hits, αλλά είναι άλλο να το αγοράζει, να το διαβάζει. Όταν το διαβάζει, ή το εμπεδώνει, ή το μαθαίνει. Ακριβώ. Εγώ προτιμώ τα teasing, να κάνουμε teasing και να αυτό, παρά να του αναλύσουμε κάποια από τα κεφάλαια, παρότι έχουν εξαιρετικό ενδιαφέρον. Τώρα, πάλι σε ανθρώπινο επίπεδο. Δεν υπήρξε κάποια στιγμή σε όλα αυτά τα τέσσερα χρόνια, αν δεν κάνω λάθο βγήκε το πρώτο του 20 και φτάσαμε στο τελευταίο του σήμερα και στην επανέκδοση του κράτου Μαφία. Που να είπατε, τι ξεκίνησα τώρα εγώ όλη αυτήν την ιστορία. Είχα μια χαρά την ησυχία με την οικογένειά μου. Ε, θα σχολιόταν κανεί μαζί μου. Ε, θα είχα αγωγέ. Ε, θα είχα. Πώ το λένε, όλε αυτέ τι διαδικασίε τώρα που έχετε να αντιμετωπίσετε και με την Αυστραλία που έρχεται το επόμενο διάστημα κτλ. Θα είχα μια ήσυχη ζωή. Μακριά από όλα αυτά. Πρώτον, Ανθρώπινα, σα ρωτώ. Ναι, πρώτον, την ήσυχη ζωή δεν την επέλεξα ποτέ. Ναι. Δεύτερον, δεν, δεν με φοβίζουν οι αγωγέ, διότι είχα πάντα αγωγέ και τι διαχειρίζομαι. Ε, δεν σκέφτηκα ποτέ ότι δεν έπρεπε να το κάνω τουναντίον, διότι πάντα αυτόν έκαμνα. Ε, δεν έκαμνα κάτι διαφορετικό. Εάν κάνω κάτι διαφορετικό, θα πλήξω πρώτα απ' όλα. Ε, Αγουστάρεται δηλαδή τη διαδικασία, έχει άξιον. Ε, Ακριβώ. Δηλαδή, ε, δεν μπορεί να κάνει. Πρώτα απ' όλα για να κάνει κάτι πρέπει να το αγαπά. Α, δεν το αγαπά, αποτύχει. δεν θα, ήσασταν θα ήσασταν σε μια τράπεζα, α πούμε, ήσυχα στο 8 ωράκι σα και να πηγαίνετε σπίτι μετά. Ε, είμαι ο μόνο δημοσιογράφο, νομίζω, δεν μπορώ να δεν το ξέρω, στην Κύπρο, που ζω από τη συγγραφή και, την εργα... και τη δημοσιογραφική μου τη εργασία. Ρωτούσαμε. Ε, μόνο μου, ενώ είμαι αυτό, αυτόνομο, αυτοεργοδοτούμενο. Ε, το 97, Εργαζόμουν στο φιλελεύθερο ναι. από το 90 μέχρι το 97. Ο φιλελεύθερο τότε με ήταν, Ένα χρυσορυχείο. Δεν υπήρχε νύχτανε, δεν υπήρχαν διαφημίσει ε, αλλού. Ε, το, 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 το όνειρο του κάθε του δημοσιογράφου ήταν να πιάσει δουλειά στο φιλελεύθερο, ήταν σαν να πιάσει δουλειά στην κυβέρνηση. Τι παράσημο. πολλή κυκλοφορία, καλό μισθό, σιγουριά. Σιου, εγώ επαρετήθηκα από φιλελεύθερο στην, στο, ακμή του, διότι δεν μπορούσα ε, να, λειτουργήσω σε έναν καλούπι. Είχε έναν καλούπι. Καλά, δεν είχα τα ανασφάλεια. Πώ θα πληρώσω τα έξοδα μου, πώ θα μεγαλώσω την οικογένειά μου. Ε... Α σα πω, δεν είχα. είχα, είχα, είχα όταν επαρετήθηκα, η γυναίκα μου πήρε ένα διανάνευμα από λαβό και εργαζόταν, στην Αγγλία να κάνει σπουδέ με τα πτυχιακέ. Είχαμε έναν παιδί, το οποίο αφήσαμε πίσω στην Κύπρο, ήταν πίσω μαζί μου και με την μου στην Κύπρο. Ε, ε, με ένα, χω, χωρίς μισθόν άλλο. Και λέω, είναι αυτό που λέμε, το ρίσκο. Ε, εγώ πάντα αναλάβω ρίσκο. Εάν δεν αναλάβεις ρίσκο. Ακόμα και που με τον Αναστασιάδη στο προεδρικό, ήταν ρίσκο. Το να δώσω τα βιβλία, αυτό που είπετε, το είπετε πολλές φορές, ήταν ρίσκο. Να μπω σε δύο διαδικασίες που περιγράψατε ήταν ρίσκο. Εάν θέλει να αλλάξει πράγματα, πρέπει να πάρει ρίσκα. Εάν δεν θα πάρει ρίσκα, θα διαχειριστεί. Ε, μόνο ρίσκο τώρα αυτό που πήρατε εσεί τώρα. Αυτό είναι ένα Εάν... ανατροπή τη ζωή. Εάν θα διαχειριστεί. Ε, ε, με ε, τίποτα δεν αλλάσεις Δεν αλλάσει τίποτα. Οπότε, πάω πίσω, όταν έφυγα από το φιλελεύθερο, είπα πρέπει να βρω τρόπο ε, να ζω. Η ιδέα μου τότε ήταν να εκδίδω μελέτε. Και να τι πούλω. Τι μπορώ να πουλώ, δεν μπορώ να πουλώ Ξέρω εγώ, ή να εισάγω πράγματα για να κάνω εμπόριο. Ξέρω να γράφω, θέλω να κάνω έρευνε. Θα κάνω έρευνε, ή δεν πούλο. Όταν ξεκίνησα να κρίνω μια σειρά που, που... βιβλιαράκια, τα οποία είχαν και επιτυχία, το πρώτο ήταν για του 400. <σίλω> <Τους πυράβλους. σίλω> τους το του πυράβλου. Το 90% τη κοινή γνώμη ήταν υπέρ των πυράβλων. Το 97% τη δημοσκοπή ήταν να έρθουν τώρα. Εγώ είμαι στο 3% που έλεγα ότι το πράγμα είναι ανοησία και δεν θα πάει ποτέ. Ε, το πρώτο μου, η πρώτη μου μελέτη ήταν η έστρακόσα για λύση χρόνια Το Τότε το πράγμα ήταν μύθη. Ε, Τελευταίω, ξαναείδα την μελέτη, ότι κάποιο μου την ζήτησε και την έφτιαβασα. Ε, ήταν προφητική στο τι θα έπρεπε να γίνει. Ε, ε, είχε να συντο... είχε, είχε ένα το είχε έναν εισόδημα για να ζω. Τώρα, σήμερα. Λοιπόν, μετά το πράγμα με πήρε, με οδήγησε στο βιβλία, άλλο βιβλίο. Βγάζετε καλά αυτόν... λεφτά, εσύ Να σα πω. Εφάνηκα και ήμουν και τυχερό, αλλά την τύχη σου κάποιε φορέ την κυνηγά. Ε, Εστραγό. Ουλική προ υπέρ, εγώ εναντίον. Έγραψε έναν άρθρο και έγραφε ότι οι πύραυλοι δεν θα έρθουν στην Κύπρο. Τον, οι νέοι μπορεί να μην τα Και έλεγα ότι το 1964 ξαναγοράσαμε πυράβλου, την προηγούμενη γενιά, τη γενιά τη εποχή, οι οποίε πάλι δεν ήρθαν στην Κύπρο, διότι πήραν του και πετάξαν του στην Αίγυπτο. Οι Ρώσοι ε, τούτου σε πήραν του στην Κρήτη. Αλλά πριν του, δύο χρόνια πριν του πάρω στην Κύπρο, εγώ είπα ότι ήταν το πράγμα. Είναι διότι, και έγραψα ένα κείμενο, δύο σελίδε. Όταν εργαζόμουν στο Φιλελεύθερο η, η, η αρμοδιότητα μου ήταν το Υπουργείο Ναμίνα. Όταν έγραψα το άρθρο και το πήρα το άνθου Λυκάβη, του Άνθου Λικάβη, του διευθύντη τη εφημερίδα. Ο οποίο το, αέρ... απέρριψε, διότι ήταν ενάντια στο ρεύμα τη κοινή γνώμη να γράψω με το ότι θα έρθουν οι πυράβλοι. Διότι... Εγώ τότε ήθελα να το δημοσιεύσω. Με έναν κανάλι μέσω του Χρήστου Μιχαηλίδη, του δημοσιογράφου, επικοινώνησα με τον Σίφιν Πολυμίλη, ο οποίο ήταν αρχισυντάκτη στην Ελευθερωτική. Και του λέω: Έχω έναν άρθρο το οποίο Θέλω να το δημοσιεύσω. Μου λέει, στείλε μου το με το φάξ. Τότε ήταν η εποχή το φάξ. Εγώ στην Κύπρο τα καλά κείμενα τα δημοσιεύαμε την Κυριακή. Ήταν Τετάρτη. Το λεγόμενο Κυριακάτικο, το γνωστό. Ναι. Και λέω την Κυριακή, αν θα το δημοσιεύσω, θα το δημοσιεύσω. Τότε οι Κυπριακέ εφημερίδε, μόλι έρχονταν οι ελληνικέ εφημερίδε, οι πρώτοι που τι επέρναν ήταν οι εφημερίδε οι Κυπριακέ, για να αντιγράφουν από μέσα κείμενα. Οπότε ήρθε όλοι οι κουνιστό και λυγιστό, με την ελευθεροτυπία, κύριο θέμα. Έχει πήρα ελευθεροτυπία πήρα. θέμα... Δεν είδα ότι ήμουν εγώ. Ah. Ναι, λέει, Έχει ελευθεροτυπία θέμα για του. Έστραγόσα, έλα να, να το δω για να κάνω follow up εγώ που εκάλυπτα το θέμα. Του λέω είναι δικό μου το θέμα. Ασπρεσε. <laughs> <laughs> ε, ε, <laughs> 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 το θέμα που απέρριψε ήθελε απέριψε. Ναι, να το κάνει και μου το έφερε μετά να μου το δείξει ότι το βαίνει ελευθεροτυπία των Αθηνών. <laughs> λοιπόν, αυτό μου άνοιξε πόρτε διότι μετά ήταν 21 Απριλίου 30 χρόνια το 97 βλέπετε ταιριάζουν και οι ευρωμηνίες ναι 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 ε, λοιπόν και θέλαν να κάνουν ένα αφιερώμα είναι Κύπρος και 21 Απριλίου οπότε επειδή έγραψε έναν καλό κείμενο μου τηλεφώνησε και μου λέει γράψε μας για την 21 Απριλίου μετά πέθανε ο Καραμαλής γράψε μας έναν ο Καραμαλής και η Κύπρος μετά πήγα στην Αθήνα να δω αυτού του ανθρώπου και μου λένε πήγαινε στο λογιστήριο και έχει ε, έχεις κάποια λεφτά και με έκπληξη μου παρατηρήσα ότι με πληρώναν 150 χιλιάρικα το κομμάτι το οποίο ήταν 300 ζλήρες τότε δηλαδή σημαίνει 600-700 ευρώ ας πούμε ε, ναι το, το ένα και αρχίσαν και μου λέει γράφε μας και θα σε πληρώνουμε με το ένα αλλά α, αυτό είναι ένα παράδειγμα το ότι την τύχη σου την κυνηγάς, κυνηγάς. ο, 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 δέσερα, ο φι, φι, Φιντανίδης ο οποίο με χτιμούσε πάρα πολύ, μου, έ, μετά μου, λέει, με έκαμε, ε, μου λέει: Θα, γράφεις, θα σου δίνω ένα ποσό με το μήνα, γράφει, δεν γράφει και μετά μέγαμεν με υπάλληλοι τη Ελευθερωτυπία. Και έγραφα από την Κύπρο ό,τι ήθελα εγώ. Ε, όταν είχα, περιόρι, είχα ένα μισθό από την Ελλάδα σε μια μεγάλη εφημερίδα και είχα περιόριστο χρόνο στην Κύπρο να γράφω βιβλία, να κάνω τα δικά μου. Να... Και έτσι απέκτησα οικονομική αυτονομία. Αλλά αυτό το πράγμα το κυνήγησα. Δεν ήρθε. Δε, δε... Δεν έβαλα κάποιο φίλο μου που ξέρει το Φιντανίδη στην Ελλάδα να του πει: Ξέρει τούτο άνθρωπο, είναι δικό μου και βάζει να Ναι, 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 κατάλαβα τι λέει. Με τον ορθόδοξο τρόπο. Και ναι. μου άνοιξε μπόρτε αυτό το πράγμα. Σα λέω πώ. Σημαίνει κάτι αυτό, προφανώ. Ε, όταν έτσι, έτσι, το ένα μετά, το ένα ανέφερνε το άλλο. Καλά, κύριε Δρουσότη μου, σήμερα όμω ζείτε καλά. Δηλαδή, μόνο από το βιβλίο, από τα βιβλία μάλλον. Ναι. Μπορείτε να ζείτε καλά, α πούμε, χωρί να ναι, εξαρτάσετε από κανέναν. Ζω, ναι, ζω αξιοπρεπό. Ε, δεν είμαι ζαμπλουτό. <laughs> δεν έκανα ποτέ χρέη στη ζωή μου. Δεν χρωστώ. Α, δεν έχετε δάνεια και τέτοια. Δεν έκανα δάνεια ποτέ. Πώ τα καταφέρατε, μπράβο, βγάζετε Εσύ, καλά λεφτά. Το πιο εύκολο είναι να διαχειρίζεσαι τα... Είναι πιο εύκολο <laughs> να διαχειριστεί τα εισοδήματα σου με βάση τα μέτρα σου παρά να κάνει άλματα ε, με δάνεια και να μην μπορεί να τα πληρώσει. Να... Ναι. Οπότε περιορίσα τη ζωή μου στα μέτρα μου. Ε, εντάξει, ε, να σα πω μια, παιδερώ, μια ιστορία πησίζει, με το Φιντανίδη που μου την είπε. Ε, όταν άρχισε να έγραφα στην Ελευθερία, εγώ ήμουν αιρετικό. Ε, διαφορετικά από όλοι Δεν ε, το πιστεύω. Λοιπόν, ε, ορισμένοι στην Αθήνα, αλλά είχα, είχε κοινό, είχε ένα στον κόσμο. Διότι, Ξέρατε ε, ε, τι πουλάει από τότε. Όχι, όταν είναι κάτι διαφορετικό. Α. Δεν είναι ότι έξερα. Το διαφορετικό πάντα πουλάει. Έτσι. Οπότε αν έγραφα κάτι διαφορετικό. Ένα συμπατριώτη μου, από και το όνομα του, ότι πέθανε ο Γιαλουρίδης Χριστόδουλο, όχι. Δεν έπεθανε. Ο πατέρα το έπεθανε. Το φάγαμε <laughs> τον άνθρωπο. Τέλο <laughs> ε, πήγε στην ελευθεροτυπία στο Φιντανίδι και του είπε ότι αυτό είναι πράκτορα. Εγώ. Ε, και να με διώξει. Και μου λέει ο Φιντανίδης, του είπα: Διώξτε τον εσεί. Του λέει γιατί. Του λέει μην τον διαβάζετε. Και μετά του λέει βρε αυτός έρχεται από την Κύπρο εδώ και φοράει κάτι μπλουζάκια του Λίτολ και μου λες είναι πράκτορας. Εγώ τότε δεν ήξερα τι είναι το Λίτολ, διότι δηλαδή δεν υπήρχε στην Κύπρο. Αλλά από Σε... ε, εκεί άκουσα μπλουζάκι του Λίτολ. <laughs> που που λέμε από τα Λίτολ που είναι. Οπότε λοιπόν, ο Φινταής λέει δεν είναι ο τρόπο που ζει ο καθένα. Ε, εάν ε, αλλά πήρε μια πληρωμένη απάντηση γιατί διότι εκεί ο, ο <laughs> Ε, με, ε, με, είχε σε εκτίμηση. Αλλά με είχε σε εκτίμηση για, για, τη δουλειά μου. Πώ θέλετε να κλείσουμε το podcast, Εγώ yeah. πέρασα καλά, εσεί περάσατε καλά. Πολύ καλά. Εσά έπρεπε να ρωτήσω πρώτα, όχι να πω εγώ, <laughs> αλλά. ένιωσα ε, πολύ άνετα και οικία και ήθελα πολύ να σα γνωρίσω από κοντά. Και ευτυχώ δεν με ταλαιπωρήσατε άλλο μέχρι να βρεθούμε. Yeah. Έχετε και ένα πρόγραμμα. Πώ περάσατε, Αρκετά καλά. Νομίζω ότι από τι πιο ενδιαφέρουσε συνεντεύξει. Αλήθεια. Yeah. Ναι. Χαίρομαι πάρα πολύ. Γιατί είπαμε πράγματα που δεν είπαμε αλλού. Πώ θέλετε να κλείσουμε, Εσύ, εσύ να διαλέξετε. Να. Τι μήνυμα θα στέλνατε στου στους ανθρώπου τώρα που μας μα βλέπουν μέσα από το θέμα online. Λέτε ότι αγαπάτε του νέου, είστε δίπλα στου νέου. Να ασχοληθούν. Να ασχοληθούν, να ασχοληθούν. Διότι το, το να παρετήσει και να λες δεν με αφορά και να, τι, και να, να, δίνεις το προνόμιο στους άλλους αποφασίζουν για σένα ενάντια στα δικά σου τα συμφέροντα είναι ανευθυνότητα. Έχουμε ευθύνη να ασχοληθούμε. Και τώρα είναι μια ευκαιρία. Τώρα δεν μπορούμε να πω ότι δεν έχουμε επιλογέ. Υπάρχει επιλογή να πάνε στι κάλπε να ψηφίσουν. Αν μη άλλο, να δώσω ένα μήνυμα ότι. Ε, ε, ότι υπάρχουμε. Όταν μου είπαν για το Βολτ ε, διάφοροι, του λέω: Κοιτάξτε, είναι μια ευκαιρία να μετρηθούμε στο κάτω-κάτω. Πώ είμαστε, να δηλώσουμε παρόν ότι εμεί που πιστεύουμε αυτά τα πράγματα είναι Ελλάδα να μετριωθούμε στην κάλπη. Πώς είμαστε. Ευχαριστώ πολύ κύριε Δερσότη. Και εγώ ευχαριστώ. Κλείνω πάντα yeah. με χειραψή, <laughs> <είναι βούρι. laughs>